Καλησπέρα σας κύριε 61 Βελόνη. 60 Βελόνης παρακαλώ. Ηλίας 60 Βελόνης. Δεν λέω 60 Βελόνης, αλλά προσθέστε και τη Βελόνα που ξεχάσανε οι γιατροί μέσα σας. 61 Βελόνης. Χιούμορ, μάλιστα. Λοιπόν, απαντήστε μας σας παρακαλώ στην εξής ερώτηση. Πότε ακριβώς αντιληφθήκατε ότι οι γιατροί έχουν ξεχάσει μέσα σας μία Βελόνα? Θέλετε ακριβώς την... Να σας πω αυτό θέλετε. Ήτανε μια νύχτα του Σεπτέμβρη, ακριβώς 3 Σεπτεμβρίου, στις 1 και 10 τη νύχτα. Είχα πάρει όλη μου την οικογένεια και είχαμε πάει σε ένα θερινό κινηματογράφο. Εκεί παρακολουθήσαμε μια ταινία αγωνίας, ένα θρίλερ φοβερό. Η αγωνία όπως με πίεζε, πήγα ξαφνικά να φάω τα νύχια μου. Αλλά αυτό το συνήθειο εγώ δεν το έχω, το έχω κόψει για τα παιδιά μου. Έτσι, παίρνω το μάλινο σακιτάκι μου και αρχίζω να το τρώω. Το τρώω. Μέχρι να τελειώσει η ταινία, έφαγα ολόκληρο το σακιτάκι μου. Πάω στο σπίτι, ένα κόψιμο με πιάνει, κύριε δημοσιογράφε. Ένας πόνος, μια ανακατοσούρα. Πάω στην τουαλέτα σαν άνθρωπος να ενεργηθώ. Ενεργούμε και βγάζω 3 σεμεδάκια καταπληκτικά. Τι είπατε, ότι πήγατε στην τουαλέτα και ενεργηθήκατε και βγάλετε 3 σεμεδάκια? Βεβαίως. Αφού απόρρισα και λέω κάτι δεν πάει καλά. Αλλά το αφήνω το θέμα προς το παρόν. Ξαπλώνω και μάνα. Σηκώναμε το πρωί, πρώτη μου δουλειά. Τρέχω και αγοράζω από περιέργεια κυρίως 7 μουλινέδες demi sec της. Πώς τη λένε αυτή, τη πεταλούδα αυτές τις κλωστές. Πάω, πλακώνομαι να πούμε και τα τρώω και τα 7, κυρία μου. Και τα 7. Μετά από κανένα τρίωρο, πάλι το κόψιμο, η ανακατοσούρα. Εδώ σε έχω, λέω. Πάω τουαλέτα, ενεργούμε και τι βγάζω. Τι βγάζετε? Ένα καρεδάκι με την ταντέλα του, ένα καταπληκτικό κομμάτι, ένα αριστούργημα. Κόμπο Βελονιά, κύριε μου. Μα τώρα σοβαρά μιλάτε, που πήγατε, ενεργηθήκατε και βγάλατε καρεδάκι με την ταντέλα του? Ναι, αφού έσκυψα μετά και έλεγα ρε, εσύ έχει κόλλο καλλιτέχνη, ρε, στον ίδιο μου τον εαυτό. Συγγνώμη κύριε 60 Βελόνη, δηλαδή που ρωτάω και αμφισβητώ, αλλά μήπως με κοροϊδεύετε? Εγώ σε κοροϊδεύω. Ή εσύ με κοροϊδεύει, ρε, που έρχεσαι και κάνει και χιούμορ με το όνομά μου. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και εσύ και όλα τα κανάλια και εφημερίδες που το γράφουν και δεν πήγατε να πιάσετε αυτού του γελίου του γιατρού? Που ακόμα έχουν δίπλωμα να ανοίγουν και να κλείνουν τον κόσμο. Δεν τρέπεστε λίγο? Έξω όλοι, ρε! Ουστ! Λέω κι εγώ, ενεργήθηκε σε μεδάκια. Αμάν! Ωραία! Υπέροχα, μπορώ να πω. Τα πάμε περίφημα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, επόμενος. Λοιπόν, σήκωσε το χέρι εκείνο. Αφαγή. Γύρε μπροστά. Και αυτό το πόδι λίγο. Ωραία. Έτσι. Πέσε εκεί προς τα δεξιά σου. Υπέροχα, υπέροχα. Έλα εδώ εσύ, σειρά σου. Χάι Χίτλερ! Εμπρός! Χάι Χίτλερ! Ασταχά ρε εσύ Χίτλερ, λέγε τι θες. Φίλε μου, έχω στα χέρια μου μια εφημερίδα η οποία σφαγέα σας ανεβάζει, φωνιά σας κατεβάζει. Σας κατηγορούν εδώ γιατί λέει ότι στριμώχνετε τους Εβραίους απάνθρωπα στα βαγόνια. Εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, Χίτλερ, δίνω διαταγή. Από εδώ και στο εξής θα μεταφέρουμε τους μισούς Εβραίους. Τους μισούς? Τι εννοείτε όταν λέτε τους μισούς, Φίρερ μου? Τι εννοώ, βρε ηλίθιε? Τους μισούς, από τη μέση και πάνω. Έγινε κατανοητός? Από τη μέση και πάνω. Γιαμόν, χάι Χίτλερ! Χάι Χίμλερ, χάι. Όλη μέρα κάποιος είναι χάι. Τέλος. Έλα εδώ εσύ. Γύρω εδώ έτσι στην ορθή γωνία. Ωραία. Εκεί, εκείνο το κενό το βλέπεις? Έτοιμος, πέσε! Δεν με αφήνουν να παίξω με την ησυχία μου. Δες ποιος είναι. Γιαμόν, ο δημοσιογράφος περιμένει για συνέντευξη. Φέρ τον εδώ. Έλα εσύ. Τέντω στα χέρια σου. Αυτό το μικρό κενό που έχει εκεί, το βλέπεις? Εκεί θα πας να πέσεις. Έτοιμος, πέσε! Κέρδισα παιχνίδι. Έκανα πάλι high score. Χάι Χίτλερ, ο δημοσιογράφος ήρθε για τη συνέντευξη. Σιγά ρε παιδί μου. Χάι Χίτλερ! Άσε μας και εσύ μωρέ, Χάι Χίτλερ! Μάθατε όλοι Χάι Χίτλερ και Χάι Χίτλερ και Χάι Χίτλερ! Λέγε τι θες! Χωρίς περιστροφές, Χίτλερ, είμαι απεσταλμένος από την εφημερίδα μου για να σας υποβάλω μία και μοναδική ερώτηση. Πότε θα σταματήσει επιτέλους αυτή η άδικη σφαγή των Εβραίων, Χίτλερ? Να σταματήσει? Γιατί να σταματήσει? Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να σταματήσει. Και θα σου το αποδείξω ευθύς αμέσως. Παιδί μου! Θα διαταγάσω, Φίλερ! Δίνω αυτή τη στιγμή διαταγή. Αύριο χαράματα να σφαγιαστούν 5 εκατομμύρια Εβραίοι και 2 υδραυλικοί! Να σφάξουμε και 2 υδραυλικούς? Μα γιατί, Φίρερ μου, να σφάξουμε και 2 υδραυλικούς? Είδες που σου τα έλεγα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον για τους Εβραίους. Αυτός ήταν τότε ο διαβολικός Χίτλερ. Το Αμάν όμως δεν πίστεψε ποτέ ότι είναι νεκρός. Το Αμάν έψαξε και βρήκε. Μετά από χρόνια ερευνών τον ανακαλύψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Ελλάδα. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, διατηρήσου Βλατζίδικο. Φίλες και φίλοι,
Σας παρουσιάζω την μεγάλη μου ανακάλυψη. Σε ηλικία 110 ετών πλέον, ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος ζει. Χίτλερ, πίτσα. Μη λες κουβέντα, παιδί μου. Ό,τι και να πεις, δίκιο θα έχεις. Κυρίες και κύριοι, μπορώ, Έχω μετανιώσει για όλα. Ήταν μια νεανική τρέλα. Μια επιπολαιότητα, παιδί μου. Των νεαρών της ηλικίας, βλέπεις. Όλοι ήμασταν κάποτε νέοι, καταλαβαίνεις, Όλοι ήμασταν, έλα. Και έτσι, Χίτλερ, μου το σφάξατε όλους και. Μην ακούω τέτοια πράγματα. Απλά εγώ ήμουν λίγο πιο αντίθεσος από τους άλλους συμμαθητές και τα αγόρια της ηλικίας μου. Λίγο. Ήμουνα λίγο πιο απερίσκεπτος και επιπόλαιος. Πέρασαν αυτά περασμένα, ξεχασμένα άστα. Σημασία έχει ότι έχω έρθει τώρα στην όμορφη Ελλάδα. Έχω με κάποιες οικονομίες που είχα μαζέψει, έχω φτιάξει αυτό το όμορφο μαγαζάκι. Έχω μόνο ντόπια κρέατα παραγωγής και μπορώ να πω ότι τα βγάζω πέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αλήθεια, να κεράσω κάτι, γιατί έχω καταπληκτική σπεσιαλιτέ γύρω. Γύρω, θέλεις? Βεβαίως, γύρω, ανέχεια, γύρω. Ελάτε. Καταπληκτικό είναι. Τι έπαθε? Σπεσιαλιτέ είναι, παιδί μου. Τι παθαίνω? Και είναι δύσκολη, ωραίο μαγαζάκι, δουλειά έχεις, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Άκουμε, σου λέω. Άκου, κάτσε. Χιλιά, συγγνώμη, αδερφέ, αυτή η θέση είναι ελεύθερη? Ελεύθερη. Δεν θα τα παντρεμένη, βάλε μια ουισκάρα να απολαύσω εφημερίδα. Σήμερα γράφει 7-1, αδερφέ, κοίτα. 7-1. 7 κολάρες όμως ο γράφιος. Τι ανάποδα ψαλίδια, τι κεφαλιά, τι κατακαλύκια. Όπα, φίλε, αθλητικές συζητήσεις στο μαγαζί μου δεν γουστάρω. Να μην γίνουν και τίποτα φασαρίες, εντάξει? Εντάξει. Κοίτα το τον τραγόπα που βγαίνει και στην εφημερίδα στην φυλάδα, να τον πάρεις ρε εμένα, ζηλέ και να οξυρίσεις παντού ρε. Όπα, φίλε, θρησκευτικές συζητήσεις στο μαγαζί μου εγώ δεν κουστάρω. Για να μην γίνουν και τίποτα φασαρίες, εντάξει? Εντάξει, έτσι. Εντάξει. Νάτος ο Χάχας, με σηκωμένα χέρια. Κάνει και τη νίκη. Ποιος? Υπουργός Εξωτερικών, σε λέει. Να το στείλει στη λαϊκή να πληρωθεί να πάρει. Όπα, φίλε, πολιτικές συζητήσεις εγώ στο μαγαζί μου δεν κουστάρω. Για να μην γίνουν και τίποτα φασαρίες, εντάξει? Εντάξει. Δεν μου λες, στο μαγαζί σου συζητήσεις για σεξουαλικά ζητήματα επιτρέπονται? Αναγιά σου, για σεξουαλικά πες ό,τι θέλεις. Άντε επιδείξου το. Δεν έρχεται. Ανοίξτε, έκλεισε την πόρτα να το πάρουμε κάτω, μη σας γάμω όλους. Αχ, τι κρίμα που δεν κρατάω εγώ την πόρτα. Ήρθε. Ει, πίσω! Πίσω, ρε, μην ρίξω κανένα μπαταριά. Εγώ θα μάτσω στο χουμπί. Ορίστε. Αμάν, σταμάτησε. Ποιος σταμάτησε, μην βγω έξω και τους γαμ***λους. Αχ, τι να σας πω, χίλια συγγνώμη, εγώ κουνήθηκα απότομα. Τιμωρήστε με. Άσε μας βρε Λούση και εσύ. Σας παρακαλώ κύριε, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί ξέρετε, εγώ είμαι και κλειστοφοβικός, δεν αντέχω. Αυτό είναι, θα πατήσω το συναγερμό. Κάποιος θα μας τρυπούσει, ορίστε. Τώρα κάποιος θα μας ακούσει. Μπήκε το νερό στα βλάκια που λένε. Αχ, σας παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη μόνο για νερά, μην μιλάτε, γιατί από την κλειστοφοβία με πιάνει κατούριμα. Σας εμείς τώρα θα ήμασταν κυνηγούσαμε δίπλα στο ποταμάκι. Σας παρακαλώ, αφού σας είπα καλή κύριε, μην μιλάτε για νερά. Σας παρακαλώ, κάτι θα τα κάνω πάνω μου. Άσε με ρε, άνθρωπέ μου, θα τα κάνεις εσύ πάνω σου. Εγώ τώρα ξέρεις που θα ήμουν.
δίπλα στους καταράκτες της Εδέσης. Καλώ σας παρακαλώ, αφού σας είπα, μην μιλάτε για νερά. Τι καταράκτες μου λέτε τώρα? Οι καταράκτες, ρε παιδί μου, άνοιξε σε κυνηγητική περίοδος. Τώρα θα πιάναμε δυο-δυο τις νερόγκωτες. Τι μπορώ. Τι? Πρέπει να κατουρίσω αυγόντα. Κατούρα στη σχισμή. Για παιδό. Να φύγω από την πόρτα, στη σχισμή. Δεν χωράει, κύριε. Δεν χωράει. Κράτα εσύ, κράτα Λούση, μην κοιτάς. Απ' την άλλη. Κάτσε να βοηθήσω. Χωρέσαι. Αχ, ναι. Έγινε δουλειά μας. Μην κοιτάς. Σαλάφρωσες. Αχ, ναι, κύριε, ευχαριστώ. Ωραία. Τι ρε. Τι ρε, κύριε, φοβάμαι ότι δεν βγαίνει, σαν να κόλλησε. Ποιος ρε. Τι ποιος ρε. Το τσουτσουλί σου ρε. Μην κοιτάς εσύ, σου είπα. Κάτσε, να βοηθήσω με τον πτύο σκάπανο πάλι. Από την πόχα, Θεέ μου. Α, δεν σ' άρεσε κιόλας, έτσι, εγώ αυτό που πήρα να βοηθήσω, Κάτσε εκεί να δω τι θα καταλάβεις. Άσε και έχω και μία πείνα. Όχι, κι εγώ πεινάω, όχι. Μα πεινάτε, θέλετε να σας κεράσω από μία πίπα γύρω. Άσε μας να λούσουμε τις βλακίες σου εδώ στον πλωδό. Κύριε, δεν... Σαν κάτι να ακούω. Οι πυροσβέστες είμαστε, μην ανησυχείτε. Θα σας βγάλουμε σε δυο λεπτά. Κάτι μάκωσε στην πόρτα και κόλλησε. Μισό λεπτάκι το κόβουμε και εντάξει. Όχι ρε παιδιά, μην πείτε το παιδιά. Το κόψα. Τα λίγο βγήκα χαμένος. Καλέ τζάμπα το τέτοιο πράγμα τζάμπα. Ναι, εγώ τι να κάνω τώρα. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια. Μικρές αγγελίες και πάλι. Αχ, ρε παιδιά, πότε πέρασαν 30 χρόνια. Λες και ήταν χθες, Κοιτάξτε εδώ μια φωτογραφία, έχω με τα παιδιά μου. Αστέρια, Ρε, να τα χαίρεσαι, ρε, μπράβο. Ευχαριστώ. Πάντως, ρε παιδιά, ήταν καταπληκτική αυτή η ιδέα που είχαμε τελικά. Δηλαδή, μετά από 30 χρόνια γάμου, να βρεθούμε στο ίδιο ξενοδοχείο που όλοι μαζί τότε είχαμε περάσει το μήνα του μέλητος με τις γυναίκες μας. Φοβερή ιδέα. Φοβερή ιδέα. Και παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, σήμερα το βράδυ το έχω κάνει δηλαδή τάμα στον ίδιο μου τον εαυτό. Θα συμπεριφερθώ και γυναίκα μου όπως τότε. Την πρώτη νύχτα του γάμου θα της αλλάξω τα φώτα. Κι εγώ. Τι θα κάνω, ρε. Άμα είναι έτσι, αύριο στο πρωινό να τα πούμε. Να μιλήσουμε για τις επιδόσεις μας. Γουστάρω. Ναι, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Κι εγώ γουστάρω να τα πούμε. Αλλά αύριο στο πρωινό θα είμαστε όλοι μαζί. Θα είναι και οι γυναίκες μας. Δηλαδή θα είναι οι γυναίκες μας μπροστά και εμείς θα λένε πόσες φορές τις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Κάνουμε κανένα κόλπο. Σαν τι. Φοβερός αυτές τις ιδέες είμαι. Λοιπόν, κοιτάξτε, παίρνουμε τη φρυγανιά. Και όσες φορές αλείψουμε το βούτυρο στη φρυγανιά, τόσες φορές σημαίνει ότι έγινε η τακτοποίηση. Οπότε θα συνοηθούμε έτσι. Μέσα είστε. Βέβαια, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό ρε παλιόφιλοι. Άρα στα παλιά, ρε. Την υγειά σας, ρε παιδιά. Να τα επαναλάβουμε σήμερα. Και κύριοι που μας θυμίζετε με την παρουσία σας και σήμερα το βράδυ. Ξεκινάει η δημοπρασία του οίκου μας με αυτό το καταπληκτικό πιάτο
του 18ου αιώνα. Το οποίο ανήκει στη μοναδική συλλογή του γνωστού ευπατρίδη Τάκη Φαφλατάκη Πασκάκη. Όπως βλέπετε, πρόκειται για ένα πιάτο χειροποίητο, ένα πιάτο φτιαγμένο από τον ανάπηρο καλλιτέχνη εκείνης της εποχής. Πλούσιο και συνάμα απέριτο σύμβολο της απλότητας και του μινιμαλισμού. Ενάντια στις σουρεαλιστικές τάσεις και τα κλισέ εκείνης της όμορφης κατά τα εποχής. Μοναδικό λοιπόν στρόγγυλο σχήμα και τιμή εκκίνησης στα 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. 1, 10 εκατομμύρια. 2, να δούμε. 10 εκατομμύρια! Ο κύριος με αυτό το ακατάλληλο, το γελίο, το τυποτένιο θα έλεγα κουστούμάκι. Όχι κύριε μου, εγώ ξέρετε δεν είναι. 11 εκατομμύρια! 11 εκατομμύρια από τον κύριο Καραβόσκυλο! 11 εκατομμύρια! Ένα! Έχουμε 12 εκατομμύρια, μήπως από κάπου! 12 εκατομμύρια, παρακαλώ, ποιος φίλος! Σας ακούω! Να! 12 εκατομμύρια! 12 εκατομμύρια! Από τον κύριο με την ηλίθια γραβάτα! Τι λες ρε Μόμολο, πια 12 εκατομμύρια! 12 εκατομμύρια! Ένα, 12 εκατομμύρια! Δύο, έχουμε μήπως 13 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια, ο κύριος Καραβόσκυλος. Ναι, κυρίες και κύριοι. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, 15 εκατομμύρια. Συγγνώμη, κυρία, παρακαλώ. Πόσο κάνει 2 επί 10? 20. Ορίστε, 20 κύριε. Δεν άκουσα λίγο. 20 κύριε. 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια από το κύριο με αυτό το ελεηνό, το κακόμοιρο, το στενάχο ρετήσιμο, κυρίες και κύριοι. 20 εκατομμύρια. Ένα. Όχι, δεν βλέπω. Κύριε Καραβόσκελε, σας παρακαλώ, πείτε κάτι. Πείτε κάτι, πείτε 25. Ανεβάζει ο φίλος την προσφορά. Περίεργο πράγμα. Αυτός με το γελίο του μουστάκι 25 εκατομμύρια. Ένα, 25 εκατομμύρια. Δύο. Πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Δεν θέλω να αγοράσω. Κάνα πια τώρα, παιδιά. Μα πόσες φορές πρέπει να το πω 30. 30, κυρίες και κύριοι. 30 εκατομμύρια. Ναι, καλά. Ακούσατε ο φίλος με το συχαμένο αυτό βλέμμα. Αν και δεν μπορώ να σας καταλάβω, αγαπητέ μου φίλε, μόλις σας ανεβάζετε συνέχεια την ίδια σας την προσφορά. Πάντως, μπράβο, διότι κάνετε μια πρώτη τάξη ως επένδυση. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή σας το λέω. Ακούστε με. 30 εκατομμύρια. Ένα, 30 εκατομμύρια. Δύο, 30 εκατομμύρια. Τρία. Πω πω. Τώρα που θα βρούμε αλκοόιδο. Πάρε τα 10 εκατομμύρια. 1, 20 εκατομμύρια. 2, 30 εκατομμύρια. 3 μου τώρα. Τι είπε με το ηλίθιο σφυράκι. Αμάν! Σ' άρχισε και αλλιώς τελείωσε μια εκδήλωση για τον Αρχιεπίσκοπο σε παιδικό σταθμό στο Χαλάνδρη. Αιτία ήταν η διάρκεια της που έβγαλε εκτός προγράμματος τον δραστήριο Αρχιεπίσκοπο, αλλά και κούρασε τους πιτσιρικάδες που την παρακολουθούσαν. Η εκδήλωση κρατούσε πολύ. Οι λιλιπούτοι ακροατές άρχισαν να βαριούνται. Και ο Αρχιεπίσκοπος βιαζόταν να φύγει. Όμως η δωρήτρια του παιδικού σταθμού στο Χαλάνδρη, η Ελληνοαμερικανίδα κυρία Εκατερίνη Μάμας, ήθελε με τη μακροσκελή ομιλία της όλους να τους ευχαριστήσει. Οι πιτσιρικάδες γκρίνιαζαν. Η ώρα περνούσε και ο Αρχιεπίσκοπος βιαστικός πήρε το λόγο. Θα ζητήσω την άδειά σας να αποχωρήσω αμέσως, γιατί δεν είναι μόνο που καθυστέρησα, είναι και μισή ή μια ώρα που θέλω για να φτάσω στο Σύνταγμα όπου θα με περιμένουν. Τα ξέρω, ευχαριστώ πολύ σαν να μου τα είπατε. Εντάξει, το παίρνω και ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι για μένα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάνα συνέχιζε να μιλά κρατώντας από το ράσο τον Αρχιεπίσκοπο να μην φύγει. Παρουσία στην Αμπρίνα στην εκδήλωση. Αμπρίνα στην εκδήλωση να εξάω το έργο το οποίο επιτελείται στην εκκλησία της Ελλάδος. Εντάξει, συμβαίνει και αυτά. Κυρίες και κύριοι, η κάμερα του Αμάν βέβαια ήταν εκεί. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι του ειδησιογραφικού τμήματος του ΑΜΑΝ δεν αρκούνται στα τυποτένια ρεπορτάζ που προβάλλουν τα υπόλοιπα δελτία ειδήσεων. Έτσι λοιπόν πήγε εκεί η κάμερά μας και κατέγραψε όλο το χρονικό της επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου στον παιδικό σταθμό. Δείτε λοιπόν τι έγινε, με κάθε λεπτομέρεια όμως, από την αρχή ως το τέλος. Δείτε. Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα έχουμε τον αγιασμό του παιδικού μας σταθμού. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τη δωρήτρια και ευεργέτηδα κυρία Μάμας. Και τώρα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον Power Ranger της Εκκλησίας μας, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλο! Ευχαριστώ, δεν είναι άνθρωπο. Εντάξει, παιδιά, ησυχάστε, έχουμε και δουλειές. Εντάξει, λέω, ησυχάστε, έχουμε και δουλειές. Σκέσμα, δεν σας πω κανένα κοντό. Α, ωραία. Ησύχασαν τώρα και τα παιδιά. Λοιπόν, μικρά μου αγγελούδια, ακούστε ένα καταπληκτικό.
Πάει λοιπόν ένας στο συνεργείο αυτοκινήτη που έχει δώσει το αμάξι του για να το πάρει πίσω από την επισκευή. Και τον πιάνει ο μάστορας και του λέει: κοίταξε να δεις, με τα φρένα σου δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Γι' αυτό σου δυνάμωσα την κόρνα. Πώς καλό! Πολύ καλό, έτσι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Άντε, καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας. Συγγνώμη, μακαριότατε. Τον αγιασμό δεν θα τον κάνετε. Κοίτα τώρα, ευχαριστία. Είπαμε ολόκληρη ανεκδοτέρα εδώ πέρα. Σαπίστηκαν τα παιδιά να γελάνε. Θέλετε και αγιασμό? Να σας τον κάνουμε λοιπόν, αφού το θέλετε. Λοιπόν, άντε. Άμε στον αγιασμό. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μισό λεπτό, μακαριότατε. Να μας πει δυο λογάκια η δωρήτριά μας. Να μας πει, ναι. Δυο λογάκια όμως, ξέρετε, γιατί έχω ένα γύρισμα απόψε. Δυο λογάκια, ναι. Μακαριότατε, κυρίες και κύριοι αγαπητά μου παιδιά. Θέλω με λίγα λόγια να εκφράσω τη βαθύτατη αυτή συγκίνηση που αισθάνομαι σήμερα εδώ μπροστά σας. Το μυαλό μου γύριζε πίσω στο χρόνο. Τότε που έχω παιδούλα, έλεγα το πρώτο μου μαθητικό ποίημα. Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο, είπα, και ξέσπασα σε κλάματα από ντροπή. Η μητέρα μου όμως με πήρε στην αγκαλιά της και μου χάιδεψε τα μαλλιά. Μην γίνεσαι, μου είπε, σαν τη μεγάλη αδερφή του πατέρα σου, που παντρεύτηκε τον Σπύρο τον περίπτερα μόνο και μόνο για τα λεφτά του. Και εγώ τότε θυμάμαι, σκούπισα τα ματάκια μου και είπα, ναι, δεν θα γίνω. Σαν τη θεία μου παντρεύτηκε τον περίπτερα μόνο και μόνο για τα λεφτά του. Μετά γνώρισα και, αρχιεπίσκοπε, πού πάτε. Μα σα είπα ότι υπάρχουν κάποιε ανηλυμένε υποχρεώσει, οι οποίε πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή με αναγκάζουν να φύγω και να μην παραμείνω άλλο σε αυτή την τόσο όμορφη και ζεστή γιορτούλα. Λοιπόν, καλή χρονιά. Όχι, έχω να σας πω! Έχω να σας δώσω δώρα μου! Τι να μου πείτε, ξέρω τι θα μου πείτε, θα μου πείτε ότι με πάτε και να ξέρετε. Και εγώ σας πω πολύ! Αλλά όσο για τα δώρα, ας δούμε τα δώρα και να τι κάνουμε. Αυτό, καταπληκτικό, είστε! Δεν μ' αρέσει. Αυτό εδώ! Αυτό το έχω. Έχω και. Ορίστε! Αυτό πολύ καλό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας! Όχι! Δύο λεπτάκια, τέλειωμα τώρα, μακαριότατε! Τι τα χρόνια πέρασαν και γνώρισα το Φέδωνα! Ήταν τρίτη απόγευμα και ψιλόβρεχε, θυμάμαι! Έχω με ένα ταγέρα από μουσελίνα εξόραφο θαλασσί, με ένα πουκάμισο από τα αυτά και μαντήλι ωραιότατα δεμένο στο λαιμό, περίμενα να περάσω το δρόμο! Τότε σταμάτησε αυτός με το αυτοκίνητό του και μου είπε: «Μπες μέσα, βρέχει!» «Βγες εσύ έξω», του είπα, «και εδώ έξω βρέχει!» Αυτό ήταν! Ο έρωτας μας βρήκε! Από τότε δεν χωρίσαμε ποτέ! Εκτός από μια φορά που μια απέσια ξανθιά, άχαρη ψηλή με μακριά πόδια, ρωσίδα χορεύτρια, του έκανε μάγια και τον ξελόγιασε και... Επίσκοπε... Μα πού πήγε! Κοπέλα μου, τι έπαθες, είσαι καλά? Μάλλον, φτηνά την κλείδωσα! Υπάρχει κάποιος να δει να με βοηθήσει και να βγάλει το αυτοκίνητο από το χαντάκι! Μόνο ο Θανάσης μέχρι τρακτέρ που να σε βοηθήσει. Κάτσε μισό λεπτό να το φωνάξω. Τι έπαθες? Εσύ είστε κύριος Θανάσης! Εγώ, ολόκληρος! Θα με βοηθήσετε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από εδώ! Βέβαια θα σε βοηθήσω! Τι κακό είναι το νερό! Αυτή την εβδομάδα είσαι η τέταρτη έγκυος που βγάζει από τον του γαντάκι! Μα δεν είμαι έγκυος! Κάτσε ρε κουπηλόδα μου! Δεν σε έβγαλα ακόμα από το γαντάκι! Αμάν! Όπως κάθε φορά πληρώνω κάτι παραπάνω, δεν λέω, αλλά... Χαλάρι, βρε μου, επέτειο εμείς. Πότε έχουμε, μια φορά το χρόνο, δεν έχουμε? Το αξίζεις, μη μεγκάκι μου. Σε λάχι μου. Κύριε Κατσαριδάκη, κύριε Κατσαριδάκη, σταματάτε τις άγνες μες στο μαγαζί. Πρώτης κατηγορίας μαγαζί, θα κάνουμε με το... Συγγνώμη, μπορείτε να παραγγείλετε να τελειώνουμε. Σας παρακαλώ, κύριε, τι τρόπος είναι αυτός? Πελάτης είμαι και δεν ονομάζομαι Κατσαριδάκης. Τσουτσέκης ονομάζομαι. Μην μου πείτε. Κλάσσα το όνομα, το Τσουτσέκης, βέβαια. Τέλος πάντων, να παραγγείλουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Απορώ, γιατί δεν το έχετε κάνει ακόμα, κυρία μου. Απορώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, Πέτρο! 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 Ποιος Πέτρος? Δεν το πιστεύω! Πού είσαι, αδερφέ! Πού είσαι, αγόρι μου! Πέτρο μου! Αχ, ακούστε το! Πέτρο μου! Πού είσαι, αγόρι! Στο Καναδά! Στο Καναδά! Ναι, από εκεί μένεις! Α, ήρθες! Ήρθες για τις γιορτές! Μόνος σου! Παντρεύτηκες! Με τρία παιδιά! Με πολλά μικρή! Το γάμο τους ετοιμάζει! Με πολλά κορίτσι! Έλα, όχι! Μπράβο, Πέτρο! Πολύ χαίρομαι για σένα! Εγώ είσαι αντίπαλος! Τι κάνεις, ρε! Τι κάνω, κύριε Πατσέτα! Μισό το! Έλα, Πέτρο, πες! Στέισι, λέω τη γυναίκα σου! Μπράβο! Πώς θα με στέισι, πάντως! Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι είναι δυνατόν? Είστε πέντε λεπτά πάνω στα πόδια μου και μιλάτε στο τηλέφωνο, κύριε, να παραγγείλουμε θέλουμε. Εντάξει, χρόνια εγώ να το ακούσω και τον άνθρωπο, ρε. Κλείστε το τηλέφωνο αμέσως, σας παρακαλώ. Έλα, Πέτρο, θα σε πάρω εδώ. Αύριο σε μήνυμα στο τηλεφωνητή και θα σε καλέσω εγώ. Γιατί κάτι ενοχλητικό έγινε. Φιλιά, πόσο χάρηκα. Αύριο, Πέτρο, πόσο χάρηκα. Κάτσε, συγγνώμη, μια πλάκα κάνω. Λοιπόν. Ορίστε κύριε, λυσάξτε, τι θέλετε! Τι θέλουμε κύριε, να παραγγείλουμε θέλουμε! Να παραγγείλετε, ορίστε, λοιπόν, έχουμε! Φιλέ μινιόν, φουαγκρά! Έχουμε φουαγκρά σκέτο, αλλά γκρέκ! Έχουμε πλά πλά στα κάρβουνα! Και τώρα πώς έκτομε! Σπεσιαλιτέ, αγκινάρες στα νύχια, αγκινάρες στα κάρβουνα, αγκινάρες στο πάτωμα, αγκινάρες στο τοίχο, αγκινάρες παντού γενικότερα! Έχουμε ο κρατέν πατάτες! Έχουμε πατάτες στα κάρβουνα! Σταματήστε πια κύριε, σας παρακαλώ, μπερδεύτηκα λίγο πιο σιγά ή τουλάχιστον δεν υπάρχει ένας κατάλογος. Σε αυτό το εστιατόριο να παραγγείλουμε σαν άνθρωποι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα κατάλογο παρακαλώ. Σκάσετε κύριε, ορίστε! Κατάλογος! Παραγγείλτε! Πώς είναι τρελό, σας έφερε. Σας έφερε τηλεφωνικό κατάλογο. Σας παρακαλώ κύριε, για να τελειώνουμε. Ναι κύριε. Φέρετε μας σε δύο φιλετάκια, ας πούμε. Δύο φιλετάκια, πατατούλες, ξέρετε. Κάτι απλό, τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά, συγγνώμη κύριε, αν έχει την καλοσύνη τα φιλετάκια να είναι κάπως μαλακά, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα με τα δόντια μου. Αχ, ο κύριος Τσιτσέκης έχει πρόβλημα με τα δόντια. Ναι, κύριε. Έγινε κύριε, έγινε κύριε Τσιτσέκη. Και πού είστε, παρακαλώ. Πού είστε, τον είπες, πού είστε. Σας παρακαλώ και δεν εννοώ πού είστε, πού είστε. Δηλαδή, πού είστε, τρόπο του λέγει, πού είστε, ελάτε να σας πω κάτι ακόμα. Α, τι θέλετε. Ένα μπουκάλι και να σύρει, έχει την καλοσύνη. Εντάξει, κύριε. Άσπρο ή κόκκινο. Ό,τι να είναι, κύριε. Σου φέρω ένα μπροντό. Να παίξουμε κάτι για την όμορφη κυρία. Βεβαίως και να παίξετε. Αυτό για εσάς. Άρε τα Σία, όλα για σένα απόψε. Σταματήστε κύριε! Τι θέλετε κύριε και διακόπτετε το εξαίσιο αυτό έργο. Σας παρακαλώ κύριε, δεν έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί. Αυτό το πράγμα εκεί πάνω στο δοξάρι σας είναι η περούκα μου. Και για πέντε τρίχες κύριε μου διακόπτετε εμένα την τέχνη. Πού σας! Τι πού σας! Άμουσε! Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, μη φεύγετε κύριε. Δώσε μου πίσω την περούκα, σας παρακαλώ. Ρε κατσαριδάκιας, πώς έγινες έτσι ρε καραγκιόζι. Σας παρακαλώ κύριε. Παιδιά, συγγνώμη, κυρία μου, κοιτάξτε, γυναίκα σε κάνει. Γελάνε γυναίκα. Του πήρα την περούκα. Σας παρακαλώ κύριε, πηγαίνετε φέρετε τα φιλάτα γρήγορα. Σου γνώστρα, εσύ τα φέρνω. Πήρα το κασιδιά. Κοιτάς με μάτια που καίνε, πάρε δύο λαχεία να κάνεις την τύχη του ροζ. Λαχεία καταπληκτικά τα πήρε χιλουδάκια, έκανε καριέρα στο εξωτερικό, πάρε. Όχι αγόρι, με ευχαριστώ, δεν θέλω. Ένα, τότε ένα λουλουδάκι από το Μαντάμ, πολύ καλό. Όχι, όχι αγόρι, δεν θέλω λουλουδάκι, δεν θέλω τίποτα, σε παρακαλώ. Να σας παίξω ένα ερωτικό τραγούδι, πολύ καλό, ακούς τη φωνή, να μ' ακούς την αλάρες, να σχάσεις, να γίνει η χορεύτρια. Μέσα στο αυτί μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Δεν γίνεται να φύγω έτσι κύριε, μισό λεπτό να χαβαρίσω το γυαλί με τα μισό λεπτά και θα σας κάνω χαβαρίσω. Τι κάνεις ρε κολόμεθο. Άρα κύριε, τι χτυπάς το παλικάρι. Τι το χτυπάω κύριε, έχει ρίξει άσαξ μες στα μάτια μου. Κάτσε κάτω, πήγε να σου καθαρίσει τα γυαλιά, να βλέπεις που τρως, να βλέπεις την κυρία σου μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Δεν τρέπεις λιγάκι. Άρα κυρία μου, τα βλέπετε τι άντρα συνοδεύεται. Εκτός από τσικούλης, είναι και μαλάκας. Σας παρακαλώ κύριε. Εγώ σας παρακαλώ, κάντε στην άκρη τώρα, κυρία μου. Θέλετε να πάτε, κάντε στην άκρη, σας παρακαλώ. Κάντε, σιγά αυτό είναι το ξεροψημένο το δικό σας κύριε. Αυτό είναι για την κυρία. Ορίστε, τα ποτηράκια σας, ορίστε. Αυτό θα δοκιμάσετε κρασάκι κύριε. Βεβαίως κύριε, παρακαλώ. Θα δοκιμάσετε, για σηκώστε λίγο. Κρασόν. Ορίστε κύριε. Λυκιάστηκα. Στα αρχή μου κύριε. Είπε στα αρχή μου γυναίκα. Σας παρακαλώ, ελάτε εδώ, σας παρακαλώ. Τι τρόμος είναι αυτός. Λυκιάστηκα, σας λέω, με κάνατε χάλια, φέρετε κάτι, με ξεπλύνετε. Αυτό είναι όλο κύριε, μισό λεπτό παρακαλώ. Κάντε λίγο πίσω κύριε. Δεν είμαστε καλά, πάμε τα σύλλα, φίλοι μου. Κάτσε κάτω, μάνα, πού θα πας, να μου θες να πεις, όπα, πού θα πας, δηλαδή. Είστε με τα καλά σας, κύριε. Πρέπει να πας όλους τους φαγητών, έξα μας, πρέπει να έξα μας, παραγγέλεις μας, αναστατώνεις, θα κάτσε, να πας μέχρι τελευταία πουκιά. Τι να φάω, κύριε, και να θέλω να φάω αυτό το πράγμα που μου φαίνεται με κόβεται. Για
Αφήστε με τα καλά σας, μισό λεπτό! Ιωσήφ! Ο κύριος λέει ότι, ότι το φιλέτο του δεν κόβεται! Κάντε το κομματάκι, σε παρακαλώ, για να το φάει! Πάμε, και λίγο! Τι κάνω, κύριε παιδιά! Είστε τρελοί άνθρωποι! Σε παμένετε σε αυτήν την τρελή όλη εδώ! Πάτε, κύριε! Κύριε! Το φιλέτο σας! Τι άνθρωποι, κάτσε ρε, Ιωσήφ! Κάτσε να τα πάμε εμείς! Πάει εσύ αυτό με το σύρμα! Παρακαλώ, να σε κάνω μια ερώτηση, φιλαράκι. Πόσα λεφτά θες για να με πας μέχρι το αεροδρόμιο? Να σου πω ρε φίλε, όσα γράψει το κοντέρ. Καλά τώρα κοροϊδεύουμε ένα στον άλλο, να. Εγώ τι σε ρώτησα, πόσα λεφτά θες? Περίπου 1700, 1800. 1700, 1800. Για να πάρουμε και αυτοί να είναι μαζί μας, πόσα λεφτά παραπάνω θες? Τα ίδια, 1700, 1800. Τα ακούς, μωρέ? Φράγκο δεν αξίζεις, το είπε και ο κύριος. Συχτή, καρακά ειδώνα. Αμάν! Είστε γονιός και έχετε παιδί! Έχετε παιδί, δεν θα το κάνει άνθρωπο! Φέρετε το σε εμάς, θα τους στείλει γνώση, κυρίες και κύριοι! Και θα δείτε τα αποτελέσματα σε πολύ! Σταμάτα, βρε καραγκιός, έχει πάρει την τουτούκα, ρε φροντιστής άνθρωπος και φωνάζει, λες και είσαι στη λαϊκή! Και εμείς έχουμε φροντιστήρα, δεν κάνουμε έτσι! Τι δεν κάνουμε έτσι, ρε, τι δεν κάνουμε έτσι, κάθε και φωνάζει μέσα στους δρόμους, να πούμε κι όλο δίχομαι ότι μάλλον με έρχεται και κόσμο. Κόσμο, εγώ! Φροντιστήρια ύπαρξη. Τα καταπληκτικότερα φροντιστήρια βρίσκονται εδώ σε αυτή τη γειτονιά για να πάρουν το παιδί σας ένα απλό παιδί και να το κάνουν επιστήμονα. Διδάσκουν οι καλύτεροι. Ψέματα, ψέματα, τι οι καλύτεροι διδάσκουν σε εμάς, η φροντιστήρια είναι γνώση, κυρία μου. Κούδας, κούδας, λέω, Κατσιγιάννης, Τριτιχούτης, Κατσικάκης, Κατσικάκης. Ακούστε το να λέει, όλες οι διάνοιες είναι εδώ στη μάθηση. Ακούστε, τα Λικριάδης, Απουτσής, Μουλαχάς, Άδωβιτς, Ταρακλίτσας, κυρία μου. Μισό λεπτό, γιατί έτσι όπως κάνετε μπερδεύτηκα, εδώ είναι τα φροντιστήρια, η μάθηση και η γνώση. Τι γνώση, όπως βλέπετε και κάθε καταπληκτικά πράγματα για παιδιά. Έχουμε βάλει εδώ μπροστά διαλυστικές για να πέσουμε και να βγούμε. Κυρία, αλήτη, έλα εδώ, βρε αλήτη. Έλα εδώ, βρε αλήτη, που έχεις ένα βλασπάρι και το παίρνεις μακριά, που το στερείς από τη μάθηση. Και τη γνώση, και τη γνώση. Εγώ δεν θέλω να στερήσω τη μάθηση και τη γνώση από το γιο μου, αλλά έτσι όπως κάνετε, ρε παιδιά, δεν ξέρω ποιο φροντιστήριο να διάλεξω. Εσείς κύριε, τι προσφέρει το φροντιστήριό σας? Τι, πριν σας πω τι προσφέρει το φροντιστήριό μας, θα σας πω ότι μας προτιμάει και ο κύριος υπουργός, ο κύριος Αρσένης. Εδώ στέλνει την κορούλα του. Μην τον ακούτε και σε εμάς στέλνει ο Αρσένης την κορούλα του. Καλά, η κορούλα του κύριου Αρσένη σε δύο φροντιστήρια συγχρόνως πηγαίνει. Ε, πώς θα γίνει, κυρία μου, ξέρω πού να τα μάθει τα πράγματα, στο σχολείο. Εκεί δεν μαθαίνει κανείς. Στο φροντιστήριο γίνεται όλη η δουλειά. Άλλος έχεις να πηγαίνει κανένα στο πανεπιστήμιο χωρίς να πηγαίνει σε φροντιστήριο. Σωστά, στο θέμα μας, τι προσφέρει το φροντιστήριό σας, κύριε? Εμείς προσφέρουμε, κύριε μου, τη μεγαλύτερη πόρτα που έχετε δει στο πανεπιστήμιο. Το δικό σας φροντιστήριο. Α, το δικό μας δίνουμε ένα παράδειγμα. Παράθυρο στη μάθηση. Ναι, ο προηγούμενος μου δίνει πόρτα στο πανεπιστήμιο. Εσείς σιγά την πόρτα, εμείς και παράθυρο και ένα κινητό σε πολλά χρώματα, κυρίες και κύριοι. Προσφορά. Πατέρα, αυτό να πάρουμε. Σταμάτα, παιδί μου, εδώ δεν πρόκειται για συσσόρευση καταναλωτικών αγαθών. Εδώ πρόκειται για συσσόρευση μάθηση και γνώση μισότητα. Τι όταν λέτε κινητό, τι εννοείται ακριβώς? Κόκκινο, πράσινο, θαλασσί και μπορντό κόλοφων με καταπληκτικά χτυπήματα για να κάνει κέφι η παρέα. Σιγά τα κάκινε, σιγά τα κάνε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, καταπληκτικό. This is me. 199996. Ένα καταπληκτικό μοντέλο το οποίο κάνει φοβερά πράγματα που δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. Σύνδεση τελεσπίν, yes. Δώρο μια τηλεόραση, έγχρωμη 36 και τηλεόραση. Μην τις ακούτε, τις ειρήνες, μην τις ακούτε. Δεν κάνεις τηλεόραση, βρείτε ψεύτικο πράγμα με πρίζες και εμείς εδώ μαζί με ένα απλό μάθημα γεωγραφίας που θα κάνετε. Σας δίνουμε και 15 μέρες πρόγραμμα δωρεάν για Μαλδίβες να περάσει το εξωτικό αυτό νησί θαυμάσια. Εσείς με το τέρι και το κινητό σας. Εγώ δεν έχω τέρι, ξέρετε, είμαι χωρισμένος. Είστε χωρισμένος, γι' αυτό σας λέω. Φέρτε σε εμάς το παιδί να κάνετε εδώ μια εγγραφή και κερδίζετε σύνολο καλά και 15 ώρες. Αυτά είναι αστεία. Αφήστε την Τανιέλα. Διαλέγετε από μία για να πάρετε τη μία. Όχι, κύριε. Τα φροντιστήρια, η μάθηση έχουν καταπληκτικά κομμάτια. Ορίστε. Όλα τα μοντέλα. Να τα πάρετε. Να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Να τα σκίσετε. Να τα φάτε. Να τα ζουμλήσετε. Κοιτάξτε τα φωτογραφίε. Όλα ζωντανά. Εδώ, πατέρα, αυτό. Σταμάτα, βρε. Αλήθεια που θέλει να πηδήξει σχόλια. Σε ξέρει, σου γίνεται. Αυτή είναι αλήθεια. Σα πάω σε ένα σοβαρό φροντιστήριο που έχει σχέση με τη μάθηση. Μισό λεπτό, κοπέλα μου. Με περίμενε λίγο και να σα πω. Κοιτάξτε, δείτε πάω το όχι μου σε ένα φροντιστήριο εδώ πιο κάτω και έρχομαι μετά θέλω δύο εγγραφέ για μένα extra full πρόγραμμα αυτά. Σας περιμένουμε, κύριε, σας περιμένουμε. Με την Τανιέλα και τα... Όλοι έχουν δικαίωμα στην μάθηση. Και στη γνώση, κύριε, και στη γνώση. Τι κύριος. Αμάν. Μπάμπη, απλά είναι τα πράγματα. Άκουσε με προσεκτικά. Τον βάζεις να ξαπλώσει. Πώς θα κάνουμε αλλιώς εσύ, Μπάμπη? Αφού, ναι, αλλά κόλλησα στραβά. Κόλλησα στραβά. Πώς θα τα κάνουμε τώρα τα πλευρά, δηλαδή, ίσια? Αφού κόλλησα στραβά. Γι' αυτό σου λέω. Τον βάζεις να ξαπλώσει από τα άλλα πλευρά. Του βάζεις ένα νοσοκόμα μέσα στα μούτρα εκεί με μεγάλα μπομπόνια να κάθεται να τη μιλάει.
Α, μπράβο, και πας εσύ από πίσω μια βαριοπούλα με κάτι ότι γουστάρεις από κάτι βαρύ και του τα σπάς. Και μετά τα ξανακολλάμε, παρακαλώ! Παρακαλώ! Και μετά τα ξανακολλάμε κι εσύ. Α, μπράβο. Α, έτσι, νοσοκόμε. Νοσοκόμε, μπράβο, με μεγάλα μπομπόνια. Μπράβο, στον μπουρουμπούρου και εσύ μπαμ, του δίνεις μια. Ναι, και τα ξανακολλάς. Και ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Έγινε. Πάρε με τηλέφωνο να μου πεις. Έγινε, αγόρι μου, καλή επιτυχία. Έγινε, ρε μπαμπί, γεια. Μην λέτε κουβέντα, κύριε μου. Μην λέτε κουβέντα. Μόλις μπήκατε μέσα σε αυτόν εδώ τον χώρο, αν παρατηρήσατε, εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο, έτσι. Λοιπόν, όσο εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έψαξα για σας. Γιατί είναι η δουλειά μου, είμαι επιστήμονας, έχω πτυχία, ρε γαμώτο, το καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα. Ακούστε με τώρα λοιπόν, εσείς κυρία μου, επειδή εγώ υποσυνείδητα έφυγα μέσα από αυτό το χώρο, πήγα στα αρχεία, είδα παρόμοιες περιπτώσεις με τη δικιά σας, έχω ήδη καταλήξει στη διάγνωσή μου. Η διάγνωσή μου λοιπόν αυτή λέει τα εξής. Πάσχετε κυρία μου, πάσχετε από άγχος και ξέρετε που σας έχει χτυπήσει. Θα σας πω εγώ γιατί εσείς μάλλον δεν ξέρετε. Απλά θα συμφωνήσετε μαζί μου μόλις τελειώσω τα λεγόμενά μου. Την διάγνωση δηλαδή. Ακούστε με. Κυρία μου, πάσχετε. Πρώτα απ' όλα, έχετε νεύρο στο στόμα. Δεύτερον, σας λούζει κρύος υδρότας που και που. Μυρίζουν οι μασχάλες σας, έχετε πλατυποδία και συν λέω όλων των άλλων που και που. Κάτι ήλιγκοι, κάτι σαλάδες. Κάνω λάθος? Μην λέτε κουβέντα, μην λέτε κουβέντα. Και πρέπει να φοβάστε τον γιατρό, βρε κουτέ. Ο γιατρός είναι σαν τη μοδίστρα και τον εξομολογητή. Είναι δικός σας άνθρωπος. Ξετυθείτε πίσω από το παραβάν και ελάτε να σας εξετάσω. Γιατρέ, σας παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Γιατί βρίσκομαι εδώ για μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Δηλαδή, μισό λεπτό. Με κάνετε για σηκώ. Έχω μαζί μου το χαρτί εδώ, το οποίο πιστοποιεί τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι στο. Η ΕΚ αδελφή. Μάλιστα. Είστε η ΕΚ αδελφή. Ακριβώς. Πάρτε κύριε αυτά τα κολόχαρτα από εδώ πέρα και να πάτε στο ίχα της Μικόνου. Τι μου ήρθατε εδώ? Ποιες Μικόνου, γιατρέ? Βέβαια, κι εγώ τώρα έτσι όπως το διατύπωσα λόγω της ταραχής μου μπορεί να το παρεξηγήσατε, αλλά εγώ έχω αποφυτίσει από το περίφημο ΙΕΚ αδελφή και διορίστηκα στο δημόσιο και με στείλα στο ιατρείο σας, γιατρέ. Πες το βρε, αγόρα μου, σε περιμένω εδώ τρεις μέρες και μου έρχεσαι σήμερα. Εδώ κι εγόμαστε. Έχουμε δουλειά πολύ. Φορά την ποδιά σου. Κι εγόμαστε. Πρέπει να στρωθούμε λοιπόν αμέσως στη δουλειά. Πώς τον πίνεις? Ποιον? Τον καφέ σου. Μέτριο. Στράτο! Ναι, έναν μέτριο και έναν για μένα. Και φέρε σε παρακαλώ και τους φακέλους με τα αρχεία, γιατί θα κάνουμε ένα ιατρικό meeting. Αυτά τα αρχεία και αυτούς τους φακέλους. Μπράβο αγόρι μου, τα λέμε. Παρακαλώ, σαμπέσαι. Έκανε στον άρχια. Ο μέτριος, το κύριο. Ο περιποιημένος του δόκτωρα. Να σε καλά. Η φάκελη. Ναι, ξέρεις, έχουμε ένα ιατρικό σύγχρονο. Θα έχουν κι άλλοι συνεργάτες από άλλα νοσοκομεία. Κάτσε να αρχίσουμε. Κόκκινα ή πράσινα? Ό,τι να είναι. Τι ό,τι να είναι, δεν ξέρεις τάβλη? Όχι. Καλά δεν σου μάθαν τα αυτοί, σκατά σου μάθαν μες στα γέκρα. Εγώ συγκεκριμένα, γιατρέ, έχω ειδικευτεί στο να βάζω ενέσεις και να μεταφέρω ασθενείς με το φορείο. Πω, βλακίες. Και τώρα τι κάνουμε? Τράπλα, πια είσαι κλείδι, ρε. Τι, καμιά πυρήπα παίζεις? Ναι. Να σε καλά, έχω πρόχειρη μια διπλή. Πω, τι θα γίνει. Λοιπόν, κόψε και κάνε πυρήπακια. Να σε τσακίσω, είμαι πολύ καλός. Άντε ακόμα. Λοιπόν, 600 πόντους έχουμε κανένα από την καθαρή μου πυρήπα. Άντε πάλι, τόση ώρα γι' αυτό μαλώνουμε, ρε γιατρέ. Είπαμε 300 πόντους στην πυρήπα. Ρε εσύ, τι θες να έχουμε άλλα? 600 πόντους κάνει καθαρή. Στο ΙΕΚ 300 τη μετρούσαμε. Στο ΚΟΝΕΙΕΚ τι με νοιάζει με το ΙΕΚ, το ίδιο το πανεπιστήμιο. Έλα μωρέ, δεν πάω να σ' ακούω άλλο, 300 πόντους στην πυρήπα. Θα ρωτήσω ένα από τους απ' έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση, 600. Ξέρει κανένα σας πυρήπα! Πυρήπα, εγώ γιατρέ, πολύ καλή πυρήπα! Έλα μέσα! Δεν παίζω, σε χτύρει. Έχει γιατρέ, εμείς πρέπει να προφέσουμε εδώ πέρα! Αντί δεν κάνει μας την κάρτα να γιώσει! Λοιπόν, κύριε μου, προσέξτε την ερώτησή μου! Πόσο πιάνει η καθαρή πυρήπα? Η καθαρή 600 πόντους πιάνει! Ρούφατα! Γιατρέ, μια και μπήκαμε και γνωριστήκαμε εδώ με την κυρία, πονάει το μάτι της αν μπορείς να... Όχι ρε παιδιά! Το μάτι και το φρύδι της! Επειδή ζητήσαμε μια πληροφορία να βγάλουμε και κάτι από την τσέπη να σε το δώσουμε! Τα βλέπεις εσύ! Αυτή είναι η δουλειά μας! Η καθημερινότητά μας! Να μπαίνει όποιος θέλει, να λέει ό,τι θέλει και ποιος το πληρώνει το κάτω-κάτω! Εγώ! Όχι κύριε, όχι! Εν πάση περιπτώσει, πες μπυρίμπα! Ναι, πολύ καλή, είμαι ο Νίκολας! Σήκωση! Εγώ γιατί? Με σήκω πάνω, θα μου πεις και γιατί! Κάτσε εσύ στη θέση του! Ναι. Έλα πιο δεξιά. Ωραία.
Τώρα, εσύ θα πάρεις την κυρία πίσω από το παραβάν και θα την κάνεις καλά. Τι να την κάνω καλά, εγώ δεν ξέρω καμιά γιατρέ. Μόνο καμιά ένεση ξέρω να βάζω καλά. Ό,τι ξέρεις να κάνεις, πάτηρα και κάνε καλά. Αντί κυρία μου κι εσύ. Τι έχετε κυρία μου. Μόνο το ματάκι μου. Δεν μου λες, αδερφέ. Τα βλάκι παίζεις. Τα βλάκι δεν παίζω καλύτερο. Δεν πες τώρα επιτέλους. Σαν κάτι άλλους που έχουν τελειώσει και οι καραγιόζιδες. Τι έγινε, βρε! Τι έγινε, ρε γιατρέ, αφού σου είπα μόνο ενέσεις ξέρω να κάνω! Αμάν! Έλα, πάρ' την μάρτυρα από εδώ και δεν μπορώ τα αίματα! Πού να την πάω! Πάρ' την όπου θες και μάτω, η ιατρία είναι όροφος! Φύγε τα μόνο πέρα μέσα! Ελάτε, κύριε μου, εσείς, να στήσουμε να παίξουμε την παρτίδα μας αυτήν επιτέλους και συγγνώμη για το νεαρό. Πρώτη μέρα ήταν σήμερα στη δουλειά, έβγαλε το μάτι της κυρίας. Έλα, βρε, που το κάνετε ζήτημα, δεν πειράζει τώρα, αφού ήταν και πρώτη μέρα της δουλειάς. Άλλωστε, μεταξύ μας, γιατρέ, θα σας πω, η κυρία, γυναίκα μου ήταν. Γιατί δεν το μάτι της κάνουμε και τα άλλα. Έλα και παίζε. Αμάν! Εμείς, κυρίες και κύριοι, οι δαιμόνοι ρεπόρτερ του Αμάν, ψάξαμε και βρήκαμε τον εγκληματία αυτό καπετάνιο, ο οποίος προκάλεσε την ανεπανόρθωτη πραγματικά αυτή ζημιά στο φάρο του Πειραιά. Έτσι λοιπόν τον έχουμε μαζί μας. Έχουμε τον καπετάνιο, τον κύριο Τζακ. Τζακ, το επίθετό σας παρακαλώ. Τζακ Ντάνιελς. Πώς? Τζακ Ντάνιελς. Μάλιστα. Κύριο Τζακ Ντάνιελς. Κύριε Ντάνιελς, πείτε μας σας παρακαλώ δύο λόγια για το ατύχημα. Πώς έγινε, τι συνέβη κτλ. Λοιπόν, ξεκινάω από την αρχή. Εγώ ερχόμουν από εκεί χωρίς να πειράζω σημειωτέων κανένα. Έτσι πως ερχόμουν, ξαφνικά βλέπω μπροστά μου δύο φάρους. Από τη μία κόκκινους. Από την άλλη βλέπω επίσης ξαφνικά δύο φάρους πράσινους. Θα δεχτεί τώρα πίσω, ρε, λέω. Εγώ είμαι καπετάνιος. Θα περάσω από τη μέση. Σπρώχνω τους τιμονιέριδες από τα τιμόνια τους. Τα γραπώνω γερά εδώ με τα χέρια μου. Βγάζω το ραντάρ. Βγάζω τους χάρτες. Βγάζω τα μυρογνωμόνια. Βγάζω τους χάρακες. Βγάζω το παντελόνι που με στέλνει στο καβάλο. Και αρχίζω τώρα και υπολογίζω. Πόσο μακριά είναι. Τι απόσταση έχει. Και πατάω γκάζι και ξαφνικά. Ξαφνικά. Ξαφνικά η κύριε Φάρη. Την είδατε σαν Πουάν Βιντάλ Σασούν, παρακαλώ. Και οι δύο φάροι γίνανε ένας φάρος. Τη στιγμή που εγώ περνούσα από τη μέση. Και τάγκα τα μία. Παράδειγμα τους φάρους που έγινε στην Ελλάδα. Παράδειγμα. Μισό λεπτό, καπετάνιο, μισό λεπτό, γιατί μάλλον δεν μας τα λέτε και πολύ καλά. Μήπως ήσασταν σουρωμένος. Και το λέω αυτό γιατί όλοι γνωρίζουν πως στη θάλασσα υπάρχουν δύο φάροι. Ένας πράσινος και ένας κόκκινος. Ντροπή σας, ρε, που ήρθατε στο σπίτι μου μέσα στο πλοίο μου. Αλυταράδες να με πείτε σουρωμένο. Πού σου εσένα, Έλλη. Πού σου και εσένα. Πού να με πείτε εσένα σουρωμένο. Και στο φινάλε, Έλλητες. Άμα δεν πιστεύετε εμένα, μπορείτε να ρωτήσετε όποιον γουστάρετε από αυτούς που ήταν πάνω στη γέφυρα. Ήταν και άλλοι μαζί σας πάνω στη γέφυρα την ώρα του ατυχήματος. Πλήθος κόσμου ήμασταν πάνω στη γέφυρα. Μέτρα κι εσύ για να μην τα χάσουμε. Λοιπόν, δύο οι υποπλήρχοι, δύο οι ασυρματιστές, δύο οι τιμονιέδες με τα τιμόνια τους, δύο εγώ και ο Τζόνι Γουόκερ. Ερωτήστε όποιον θέλετε από όλους αυτούς να σας πει αν ήμουν εγώ σουρωμένος ή όχι. Αμάν! Ορίστε, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Παρακαλείτε, αλλά ξέρετε, κύριε, θα ήθελα... Πείτε, κύριε. Για τα πόδια της μασχάλες. Τι λέτε, κύριε? Εγώ τι λέω, κύριε, δεν μου είπατε αποσμητικά. Όχι, κύριε, δεν ακούσατε καλά. Σας παρακαλώ, μην με φαίνετε σε δύσκολο. Προφυλακτικά. Πες το, άνθρωπε μου, τι θες προφυλακτικά. Πες το, χριστιανέ μου, δηλαδή. Πες, θέλω καπότες. Είναι απλά πράγματα αυτά. Μα σας παρακαλώ, κύριε, ρε, μας κάνετε. Μας ακούνε οι άνθρωποι πίσω. Και τι, ντρέπεστε στην ηλικία σας που θα βάλετε προφυλακτικό. Με τιμή σας. Δεν λέω ότι ντρέπομαι, προσέχω δηλαδή. Και εξάλλου, σωστό είναι να φοράμε προφυλακτικό. Τέλος πάντων, κύριε, δώστε μου ένα κουτάκι να φεύγω. Μάλιστα, το νούμερο σας παρακαλώ. Νούμερο? Ναι, τι νούμερο φοράς, άνθρωπε, αν θα με σκάσεις δηλαδή μέσα στο απόγευμα. Νούμερο, κύριε, πρώτη φορά έχουν και τα προφυλακτικά νούμερα. Τι? Ναι, παρακαλώ, είναι κανείς εδώ? Από πού κατεβήκατε, άνθρωπε μου, από καμία στάνη? Δεν ξέρετε ότι έχουν τα προφυλακτικά νούμερα? Το ίδιο δηλαδή θα φοράει ο Φασούλας και το ίδιο θα φοράει ο κύριος Σιμίτης. Βέβαια, τώρα έτσι όπως το τοποθετήσατε δεν διαφωνώ, αλλά ειλικρινά, κύριε, δεν ξέρω, βρε παιδιά, δηλαδή. Θα σας βοηθήσω, ήρεμιστε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσο είναι περίπου, είναι τόσο? Όχι τόσο, κύριε. Δεν είναι τόσο, είναι τόσο. Εννοούσα πιο. Πιο μικρό? Είναι τόσο. Όχι. Τόσο. Λίγο. Τόσο.
Τι τόσο, αν είναι τόσο, να σας δώσω μια δαχτυλίδα να κάνετε τη δουλειά σας, απεριστέψτε και για φίλο. Όχι κύριε, με κοροϊδεύετε, δηλαδή τώρα είστε επαγγελματίας, εσείς σας παρακαλώ. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν υπάρχει ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μέθοδος, προκειμένου να το μετρήσω χωρίς να γίνουμε ρεζί. Μην γελάτε κύριε. Συγγνώμη, παραφέρθηκα κύριε. Ορίστε, πάρτε το χαράκι και περάστε μέσα στην τουαλέτα λίγο, κάτι περιοδικά. Σημειώστε που αυτό και θα τα κανονίσουμε όλα. Ω Θεέ μου, τι πλάκα. Βιταμίνες θα ήθελα. Μισό λεπτό κύριε, σας παρακαλώ, αφού πριν είμαι εδώ. Ορίστε κύριε, το έχω μετρήσει. Τι μετρήσατε κύριε? Τι μετρήσατε, τι με στείλατε να μετρήσει? Ναι, ξεχάστηκα γιατί έχει πολύ κόσμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι? Όχι εδώ, δηλαδή όχι σε αυτό το κομμάτι του χάρακα, από εδώ και πάνω. Αυτή η γωνίτσα πλαστικό? Μάλιστα κύριε. Γι' αυτό μιλάτε κύριε. Μάλιστα κύριε, γι' αυτό μιλάω, γιατί. Μα γιατί γελάτε ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Όχι, όχι, ένα χιούμορ, τα παραφέρθηκα κύριε. Λοιπόν, έγινε. Εντάξει, θα σας εξυπηρετήσω. Δεν ξέρω πόσο. Εξηγήστε μου κάποιος δηλαδή, γιατί γελάτε. Ξέρετε κύριε, οι εταιρείες δεν βγάζουν νούμερο 0 ή μείον. Έχουν νούμερο 1, από εκεί ξεκινάνε. Αλλά το νούμερο 1 θα σας περισσέψει λιγάκι. Αλλά πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή να σας δώσω και έναν πάτο. Ξέρετε από αυτά που βάζω τα παπούτσια για να ανεβεί λίγο πιο πάνω. Θα σας δώσω ένα πάτο, λίγο βαμβάκι. Κάτι θα το κάνετε να φτιάξω στην άκρη. Κάπου θα το πείτε. Με στοχοποιήστε. Τα κύριε δουλειά σας. Εγώ την εντύπωση ότι με κοροϊδεύετε. Σας παρακαλώ, μην κάνετε εσύ το σκυλό. Δώστε τα μου ότι είναι να φύγω τέλος πάντων. Το νούμερο 1, δώστε το να φύγω. Ωραία, τι χρώμα θέλετε κύριε? Δεν με ενδιαφέρει κύριε τι χρώμα θα είναι, ό,τι να είναι δώστε μου. Ωραία, σας βάζω ένα κίτρινο. Τι τέτοιο, γεύση, πείτε μου για γεύση. Γεύση, έχουν και γεύσεις κύριε τα προφυλακτικά, τι είναι, μαρμελάδα? Όχι μου αδερφέ, είσαι άσχετος εντελώς, δηλαδή. Κάνουμε και χιούμορ τώρα, μαζεύουμε μαρμελάδα και βέβαια έχουν γεύση. Ορίστε, δεν έχω εγώ. Ορίστε, φράουλας να πούμε. Έχουμε από όλες τις γεύσεις και έχω και καταπληκτικά δύο καινούργιες γεύσεις. Τώρα κυκλοφόρησαν, έτσι, μεταξύ μας τουλάχιστον αυτό. Είναι με πίτα γύρω και με γεύση πίτα μπιφτέκι. Καταπληκτικό να πούμε, θα σας κάνει έναν έρωτα άλλο πράγμα. Συγγνώμη κύριε, μήπως έχετε κάτι σε παστίτσιο? Α, εγώ φταίω κυρία μου, χωρίς. Εγώ φταίω που θέλω να κάνω τον ερωτά σας ζουμερό. Τέλος πάντων, αγαπητέ μου κύριε. Τέλος πάντων, σας το λέω. Συνεχίζω με απλά ελληνικά. Λοιπόν, θέλετε απλά προφυλακτικά? Θέλετε με ραβδόσεις προφυλακτικά? Θέλετε με ξογκώματα προφυλακτικά? Θέλετε προφυλακτικά με πολιορκητικό κρυό μπροστά που δεν σταματάνε πουθενά? Μα σας παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα? Θέλω απλά προφυλακτικά, ρε παιδιά. Εγώ σας παρακαλώ, κύριε, η επιστήμη τρέχει μπροστά. Αν εσείς έχετε να ψωνίσετε τέτοια πράγματα χρόνια, εγώ τι φταίω? Θέλετε μήπως αυτά με την πρόσωψη του κυρίου Παπαντονίου για αργές επιδόσεις, όπως λέει χαρακτηριστικά και στο κουτί, και εγώ και ένα δείγμα να σας δείξω, το φοράς και πετάς? Ή θέλετε αυτά τα καταπληκτικά, τα οποία όμως δεν τα συστήνω διότι είναι βαριά και με το δικό σας μέγεθος μάλλον θα σπάσετε και θα το βάλετε στο γύψο και το μικρό πλαστικό. Λοιπόν, με τον κύριο Πάγκαλο που σας έλεγα, ό,τι θέλετε διαλέγετε και παίρνετε. Κοίταξε, δείτε, μπορεί να γελάτε εσείς, αλλά εγώ είμαι μεγάλος αυμαστής του κυρίου Πάγκαλου και ας είναι βαριά, θα τα αντέξω. Αυτά θα πάρω. Και θα πάρτε αυτό άλλο τον Πάγκαλο. Μάλιστα. Λάκι! Λάκι! Κύριε! Όχι ρε παιδιά, και έτσι δηλαδή, μην το ξεφτυλίσουμε το θέμα. Σιγά ρε φίλε, ποιος είναι ο Σουλεϊμάνο, μου το φωνάζεις στο δικό σου. Θα πάρω αυτά με τον Πάγκαλο, πόσο κάνουν κύριε? 5.000 και γίνει δικά σας κύριε. 5.000 για ένα κουτάκι προφυλακτικά, είστε με τα καλά σας κύριε, πανάκριβα είναι αυτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα κύριε, τα παίρνω αυτά πίσω και σας δίνω μία σακούλα του μαγαζιού μας εδώ του φαρμακείου μας που είναι και δωρεάν. Φορέστε την και κάνετε τη δουλειά σας. Έτσι κι αλλιώς όποια σας δώσω θα περισσεύει. Εντροπή σας κύριε, εντροπή σας. Φέρτε του Πάγκαλο, θα τα αγοράσω. Φορέστε κύριε. Πόσα έχει το κουτάκι μέσα, πόσα πήρε? Τρία. Ναι. Τρία προφυλακτικά. Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή πείτε το αυτό το πράγμα τόση ώρα και άδικα. Αν έχει βγάζουμε δηλαδή 1,5 μήνα με τρία προφυλακτικά. Τρία προφυλακτικά βγάζετε 1,5 μήνα. Άνετα, δεν βγάζουμε. Αυτό μου είπατε τώρα. Μάλιστα κύριε. Α, εντάξει κύριε. Ορίστε, κρατήστε τα και πάρετε και αυτά εδώ δώρα από εμένα. Α, τώρα πώς θα φοράς, τι είναι αυτά? Αυτά δεν είναι για το καρπό κεφάλι κύριε, είναι για το πάντο κεφάλι, είναι για τα κέρατα, γιατί αν μέσα σε 1,5 μήνα τρεις φορές θα τακτοποιήσετε το κομμενάκι, να ξέρετε το υπόλοιπο 1,5 μήνα θα περάσει ο κόσμος. Έλα γλέντια, μπράβο κύριε, συγχαρητήρια, ωραίο μέγεθος. Τροπίδα, αγγελιά. Εσύ τροπίδα κύριε, εσύ δικιά μου. Αμάν. Είδα ένα όνειρο κακό. Ελένη Φεράτη, πρέπει να πάρω αμέσως στο Σπυλετόπουλο τηλέφωνο. Τι είδες, πες μου, με κέρδες, ανησυχώ. Σε παρατάσσα μου θα ακούσεις. Ναι. Έλα, Άρη, σε ξύπνησα. Αρχηγέ, με προσβάλλεις.
Η μάχη της πολιτικής έχει ώρα, δεν έχει ώρα. Είμαι πάντα έτοιμος σε πάντες να δώσουμε τον αγώνα. Ναι, ναι, τα ξέρω όλα αυτά, αγόρι μου, και μπράβο σου. Αλλά τώρα έχουμε άλλα προβλήματα. Κοίταξε να δεις, είδα ένα τρομακτικό εφιάλτη. Ήταν, λέει, ο Σιμίτης, μπροστά μου με το χέρι ψηλά. Πάω εγώ, του τραβάω μια το χέρι κάτω, κάνει ένα τρομακτικό μεταλλικό θόρυβο, γυρνάνε τα μάτια του και σταματάνε δυο σήματα της Νέας Δημοκρατίας μας. Και μετά ανοίγει το στόμα του και είναι έξω η γλώσσα και τρέχουν κέρματα, κέρματα και λεφτά. Αρχηγέ, το όνειρο που είδες είναι προφητικό. Μόλις τώρα εδώ στο γραφείο μου πληροφορήθηκα ότι αυτοί ετοιμάζουν να κατεβάσουν στα προποτζίδικα κουλοχέρι. Κουλοχέρι! Δεν είναι καλά αυτή. Κουλοχέρι! Μας δίνουν δηλαδή για ακόμα μια φορά την ευκαιρία να τους καταξευτιλίσουμε. Για χρή που πάνε να κάνουν ένα κράτος καζίνο. Που πάνε να κάνουν ένα κράτος παράνομη παρπουκέρα. Λοιπόν, άρη, ετοίμασέ μου για την αυριανή press conference μία ομιλία φωτιά. Θα τους κατακεραυνώσω. Ναι, αρχηγέ, αρχίζω αμέσως τώρα. Τι είναι αυτό που ακούγεται, παιδί μου? Μπουμπουνιτά, μπουμπουνιτά είναι, αρχηγέ μου, αφού και ο Θεός είναι μαζί μας. Ωραία, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, άρη για αύριο, όπως τα είπαμε. Μείνετε ήσυχος, αρχηγέ μου, μείνετε ήσυχος. Αύριο το πρωί, στην κοινή πρεσκόνφερας που έχετε με αυτόν τον υποτένιο, θα σας έχω το πλήρες κείμενο έτοιμο. Μπράβο, άρη, παιδί μου, μπράβο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, καλή νύχτα. Επιτέλους, ήρθε η ώρα του Καραμανλή. Αχ, ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα, σας σηκώθηκε. Άντε, γιατί βαρέθηκα να περιμένω. Κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, ούτε πρόκειται να σας κουράσω με περί τα λόγια. Η κυβέρνηση του Πασόκ μας έχει δείξει το πρόσωπό της, το αληθινό πρόσωπό της. Είναι μια κυβέρνηση του τζόγου, της διαφθοράς, με έναν πρωθυπουργό απλό πεταμένο κρουπιέρι στο τελευταίο καζίνο της γειτονιάς. Εμείς, εγώ, σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχω υποχρέωση να ενημερώσω τον ελληνικό λαό. Έχω στοιχεία φωτιά και θα σας τα δώσω όλα όσον αφορά το βίντεο λότο. Ό,τι και να πείτε, κύριε Καραμαλή, ό,τι και να πείτε για το παιχνίδι αυτό το βίντεο λότο, έχετε δίκιο. Ήταν ένα τρομακτικό λάθος της κυβέρνησης του Πασόκ και μου προσωπικά. Γι' αυτό σας πληροφορώ και εσάς και όλο το αγαπητό ακροατήριο και όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί, ότι δεν πρόκειται να το υλοποιήσουμε. Το αποσύρουμε. Τι θα πει το αποσύρετε, κύριε, τίποτε είναι πρωθυπουργέ? Θα πει ότι όντως κάναμε ένα λάθος, το παραδεχόμαστε και ζητάμε συγγνώμη. Πώς το αποσύρετε έτσι? Πώς κάνατε ένα λάθος και ζητάτε συγγνώμη? Είμαστε με τα καλά μας. Εδώ έχουμε ετοιμάσει έναν ολόκληρο λόγο τόσες σελίδες. Ήμουν έτοιμος να σας τσακίσω, κύριε πρωθυπουργέ, και έρχεστε και μου λέτε ότι το αποσύρετε και ότι συμφωνείτε. Σκεφτείτε το λίγο ακόμα, σας παρακαλώ. Τι να σκεφτώ, κύριε Καραμαλή, δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Έχετε δίκιο, συμφωνούμε σε όλα και το αποσύρω. Πώς έχουμε δίκιο, κύριε Σιμίτη, σας παρακαλώ δηλαδή. Με κάνετε να βγω έτσι από τα ρούχα μου. Ποιος έχει δίκιο, εμείς? Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δίκιο? Σας παρακαλώ, κύριε Σιμίτη, δηλαδή σας παρακαλώ. Όλα τα πάλι στον πρώτο, τόσο σκόπος για το τίποτα. Πώς το αποσύρετε, κύριε Σιμίτη? Μπαμά! Αχ, Παναγιά μου, πού βρίσκομαι? Τι νέος τρομακτικό είναι αυτό? Τι φωτιές, τι καπνί, τι ζέστη! Αχ, δεν θα στο διάολο, να το σα. Και πώς κάνεις έτσι, βρε? Πώς κάνω έτσι, λες, θα καώ στα καζάνια της κόλασης, α! Έλα, βρε, έλα, βρε, ωραία θα περάσουμε εδώ, είναι καλά εδώ. Είναι καλά εδώ? Πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες, οι γυναίκες σου αρέσουνε? Οι γυναίκες μου αρέσουν. Ωραία, γιατί κάθε Δευτέρα μαζεύονται όλες οι κολλασμένες και κάνουμε κάτι όρια, κάτσε καλά, ε! Θα συμμετέχω κι εγώ στα όρια. Εννοείται. Εννοείται. Α, ωραία. Χαρτάκι παίζουμε καθόλου? Παίζω καμιά ξερούλα κανένα. Ωραία, κάθε Τρίτη έρχονται όλοι οι χαρτοπαίχτες και στείλουμε παιχνίδια. Θανάση, πυρίμπα, κούκο, μόνο διπλό, λεφτά με τη σέσουλα. Θα παίζω κι εγώ. Εννοείται. Α, ωραία, ωραία. Πίνουμε καθόλου? Πίνουμε κανένα ουισκάκι, καμιά. Ωραία, γιατί κάθε Τετάρτη πίνουμε τον άμπακο. Γινόμαστε φέση. Θα πίνω κι εγώ. Εννοείται. Θαυμάσαι ο μέρος όσο το κοιτώ και ακόμα καλύτερα. Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση λίγο προσωπική? Παρακαλώ.
Τη φρυγανιά τη γυρίζεις καθόλου? Τη φρυγανιά, ποια φρυγανιά το καθόλου? Το σακάκι, ρε παιδί μου, το σηκώνεις? Ποιο σακάκι, κύριε, δεν φορώ σακάκι. Ρε είσαι αδερφή? Όχι, κύριε, κάνουμε δύο ερωτήσεις, μας κάνετε και αδερφή, αδερφή δεν είναι. Ρε γαμώ, το κρίμα, ε. Δεν θα σου αρέσουν καθόλου οι Πέμπτες. Να ήταν τα χειρότερα! Μωρή καλύτερα! Α, τι σου κάνεις αυτό! Α, τι καλύτερα! Ξέρεις τι με έπιασε τώρα? Τι σε έπιασε, Σάκη μου? Γουστάρω να σου πάρω ένα δώρο πολύ ακριβό. Αχ, βρε Σάκη μου, δεν ανάγκη, αφού τώρα μόλις γνωριστήκαμε. Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ. Ο Σάκης είναι χουβαρτάς ανοιχτοκέρης. Έλα μαζί μου, μάνα μου, και θα δεις. Θα σου πάρω εγώ. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ό,τι πιο ακριβό έχει το κατάστημα για τα μάτια μου τα δυο. Που τα μετρώ και τα ξαναμετρώ και πάντα βγαίνουν μόνο δυο, φανίτσα μου. Πώς σας φαίνεται αυτό το δακτυλίδι? Καλούτσικο, how much? 200.000. Ρε, αν δεν πάει για να πω 200 χιλιάρικα. Με 200 χιλιάρικα πήγα στο περίπτερο. Σε έπαιρνα 4 τσίκα Αμέρικα. Στα μάτια μου γάτσα, πάρω μια μεσπανάκι. Θέλω ό,τι πιο ακριβό έχει το μαγαζί για τις ματάρες μου. Για την κοπελάρα μου, για τον τζολιά μου. Μανάκι μου. Πώς σας φαίνεται αυτό το περιθώριο? Καλούτσικο, how much? Είναι λίγο ακριβό. Ρε να πει ακριβό, πόσο κάνει, ρε? 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια, μάλιστα. Αυτό είναι κόσμο, να το πάρω. Και σου έχω εγώ εδώ, 5 εκατομμύρια, λέει, βρε, για τέτοιες ματάρες και υπογραφούλα και τα 5 εκατομμύρια, ορίστε έτοιμος. Συγγνώμη, κύριε, αλλά η ώρα είναι λίγο περασμένη και όπως καταλαβαίνει οι τράπεζες έχουν κλείσει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να ελέγξω αν η επιταγή σας είναι καλυμμένη ή ακάλυπτη. Καταλάβατε. Έχεις δίκιο, αδερφέ, γιατί και εγώ της δουλειάς είμαι έμπορας. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Κρατάς την επιταγούλα, λοιπόν. Σου δίνω εγώ και καρτούλα δικιά μου με όνομα, διεύθυνση, τα πάντα. Αύριο το πρωί πας στην τράπεζα, παίρνεις ένα τηλέφωνο, σου λένε OK η επιταγή. Και στη διεύθυνση αυτή μας στέλνεις το κολλιά για την αγάπη μου, εντάξει? Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αντε, γεια σου, πάμε, γεια σας. Μάνα μου, πάμε, μάνα. Να πάτε στο καλό. Ναι, καλημέρα σας. Είμαι ο Κωσμηματοπόλης. Πού ήρθατε χθες με την κοπέλα για το κολλιέ που μου δώσατε την επιταγή? Α, ναι, θυμάμαι, θυμάμαι. Η επιταγή που μου δώσατε χθες, πώς να σας το πω. Πήγα στην τράπεζα και μου είπαν ότι είναι ακάλυπτη. Η επιταγή είναι ακάλυπτη, το ξέρω. Ναι, μα δεν μπορώ να σας στείλω το κολλιέ. Άκου, γιατί μας πήρε τηλέφωνο. Εντάξει, βρε αδερφέ, κράτα το κολλιέ, σκίσε την επιταγή. Εγώ έτσι κι αλλιώς πέδεξα. Όχι, όχι, μην επιμένετε. Η καλύτερη θρησκεία είναι ο χριστιανισμός, και θα φέρω και παράδειγμα. Εγώ έχω κάνει ένα τάμα στον Άγιο Ραφαήλ, βοήθειά του, στην Μυτιλίνη, και ξεκινάω με τη βάρκα μου από το χτήμα του Καραγκιόζη να πάω εκεί με ένα κουπί. Στη διαδρομή, ενώ κοπηλατώ με ένα κουπί και μόνο, ξεκινάει ένα μπουρίνι. Άλλο πράγμα, φίλοι μου. Τα κύματα βουνό, αριστερά, δεξιά, πίσω, μπρος μου, παντού. Να θέλουν να με καταπιούν. Κι εγώ στη μέση, ανυπεράσπιστος, πέφτω στα γόνατα στη μέση της βάρκας και λέω: Χριστέ μου, βάλε το χέρι σου, Χριστέ μου, σώσε με. Και έχετε το θαύμα. Γύρω-γύρω η θάλασσα ανταριασμένη και τα κύματα βουνό, και στη μέση, εκεί που με εγώ με τη βάρκα, η απόλυτη ηρεμία. Εντάξει, Όχι και. Έπωσε. Βρε, εγώ να σας πω την ιστορία τη δικιά μου, θα πάθετε πλάκα, ρε παιδιά. Είμαι 3 μερόνυχτα μέσα στην έρημο. Τραβιέμαι με την Καμίλα για να περάσω από την άλλη πλευρά της έρημου. Και πάω και πάω και πάω και πάω. Κούραση, ταλαιπωρία. Να μην σας τα λέω αυτά. Έρχεται τώρα 12 το μεσημέρι, 48 βαθμοί Κελσίου ζέστη. Και ξαφνικά πιάνει μια ανεμοθύελα, ρε παιδιά. Η αμμουδιά να σηκώνεται κόκκος κόκκος και να σου τρυπάει το δέρμα. Σαν να μου βολεί ήταν, ρε. Σαλτέρνω κάτω από την καμία, δεν μπορούσα. Πού να δει, ήταν αδύνατο να επιβιώσει άνθρωπος. Σαλτέρνω κάτω από την καμία, πέτω και αρχίζω. Άλλο στο τρίτο αλάχρε, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, και πάλι έγινε το θαύμα. Γύρω-γύρω ανεμοσύελα, κακό, η άμμος να πετάγεται ψηλά. Και στη μέση που ήμουν εγώ με την Καμίλα, μόνο που δεν μας έστρωσε άσφαλτο αλάχ. Δηλαδή ένα πράγμα πρώτη φορά είχα ζήσει. Φοβερό, ρε. Φίλε μου, αγαπητοί μου φίλοι, δεν λέω εντυπωσιακά τα παραδείγματα σας, αλλά όταν σας ηγηθώ το δικό μου περιστατικό, θα αντιληφθείτε γιατί η δικιά μου η θρησκεία είναι σαφώς ανώτερη. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Πηγαίνω προς τη συναγωγή. Είναι Σάββατο. Περπατάω, αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από το σπίτι μου έως τη συναγωγή, άνθρωπος, είμαι στην ηλικία μου, κουράστηκα λίγο, κάθομαι σε ένα ταγκάκι όπως εδώ, καλή ώρα που είμαστε, να πάρω μια ανάσα. Παίρνω την ανάσα, πάω να φύγω, και έτσι όπως πάω να φύγω με την άκρη του ματιού μου, αντιλαμβάνομαι ότι έχει έρθει στο παγκάκι και κάθε μια
κοπέλα. Δηλαδή, τι κοπέλα, έχει συγγνώμη, μια κουπελάρα μου. Κάθεται στο παγκάκι. Άμα λέω, τι έγινε τώρα εδώ. Καθόμαστε λίγο, μου κάνει συναλλή κάτι. Και καταλαβαίνω τι ήθελε να πει. Πάω να φύγω παρόλα αυτά. Να πάω από το χέρι, τράχουμε τώρα φάει πίσω. Μου λέει, κάτσε εδώ που πα. Λέω, εσύ παρακαλώ, δεσπινή, τι θέλετε από μένα. Μου λέει, αγόρι μου, θέλω να σε πάρω εδώ και τώρα. Λέω, εμένα, λέει, ναι, εδώ και τώρα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Το Σάββατο η θρησκεία μας απαγορεύει αυτό το. Το σεξ. Μας απαγορεύει να κάνουμε σεξ το Σάββατο η θρησκεία. Αλλά εγώ είχα άνταργε, τι ήθελα να κάνω. Εγώ το πόσο. Οπότε, τι να κάνω, πέφτω στα γόνατα. Και εγώ κάνω, Θεέ μου, βοήθησέ με, Θεέ μου, βοήθησέ με, Θεέ μου, βοήθησέ με, προσέχω. Και ξαφνικά, παιδιά, το θαύμα. Γύρω-γύρω Σάββατο, εκεί που πηδάω Κυριακή. Πω, αυτό ναι, βέβαια. Σα είπα. Ο κύριος Βαρθολομέος έστειλε αυστηρή επιστολή. Φούλα σας μόνο εδώ. Εδώ ακριβώς. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε. Να είστε γεια καλά. Γεια σας. Καλησπέρα σας κύριε. Γεια σας. Ανάληψη, κατάθεση. Ληστεία. Τι είπατε? Μια ληστεία κύριε. Μου έχει βγει και πόντος. Αφήστε με. Ληστεία. Εντάξει κύριε, μη φωνάζετε. Καινούριος είμαι. Δεν ξέρω ακόμα τι να κάνω. Μισό λεπτό κύριε. Βρισκόμενε. Ορίστε. Εδώ κύριος λέει ότι θέλει να κάνει μια ληστεία. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Ληστεία. Πόσες φορές σου κοπεί να μην με ενοχλείς για τέτοια ασήμαντα πράγματα. Πρέπει λιγότερα πόσα λεφτά θέλει και ενόχλησε με, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη κύριε, γιατί πόσο ακριβώς συζητάμε? Να το πούμε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια, κύριε Βορεστάμενε. Ο κύριος θέλει 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια είναι πολλά, 10 εκατομμύρια πήρε και προηγούμενος. Ναι. Δώσ' του 3 εκατομμύρια και πες να περάσει αύριο να μαζέψουν λεφτά, του δώσουμε εδώ. Κύριε Ληστή, ο κύριος Βορεστάμενος είπε το εξής. Θα σας δώσουμε σήμερα τα 3 εκατομμύρια, ναι, και ελάτε αύριο για τα υπόλοιπα. Ω, κύριε παιδιά, με σκοτώνετε τώρα, μισό λεπτό. Εγώ τι θα κάνω σήμερα, ληστή, θα κάνω. Έχω και γάμο να πούμε αύριο να πάω στο Λιανοκλάδι, να ξαδελφάκι. Σας παρακαλώ, δώστε μου ολόκληρο το ποσό. Να μην ταλαιπωρούμε, σας παρακαλώ. Κάντε κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο, το καταλαβαίνω, θα προσπαθήσω. Κύριε Περιστάμενε, ορίστε. Τώρα ο άνθρωπος εδώ έχει ανάγκη πραγματική. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να τα δώσουμε όλα σήμερα. Ερεμήτρος παραμύθι, όλοι οι κλέφτες τα ίδια λέγουν. Θέλω να κάνω χάμο, έχω ληστεί. Δεν δώσ' του 5 εκατομμύρια. Φαίνεται είναι... ειλικρινής. Ειλικρινής και τρέχεις κλέφτες τώρα με καλτσόν, ειλικρινής τώρα τη τριούμφα. Άντρε, κάνε δουλειά. Κύριε Περιστάμενε, προσπάθησα. Είναι ανέδωτο στα 5 εκατομμύρια. Ούτε. 5 εκατομμύρια, άντε σταματήστε αυτό το παιχνίδι, εγώ αρχίζω να τα παίρνω. Θέλω 7 εκατομμύρια με τριτά τώρα και 3 εκατομμύρια μία επιταγή μου του ιδίου να έρθω αύριο να την εισπράξω. Διαφορετικά φεύγω και πάω σε άλλη τράπεζα. Εντάξει, μην φωνάζετε τώρα, κύριε. Στο κάτω κάτω δεν γουστάρετε, πάντα πέρα. Πάω πέρα. Κάτσε τη δουλειά του ανθρώπου να βγει. Μα απειλεί, κύριε Περιστάμενε. Να μα σου δώσω μια, θα σου πω εγώ. Μου χαλάσαμε τη δουλειά 10 εκατομμύρια, 10 ευρώ εκατομμύρια. Μα το θαυμάσιο άνθρωπο μα έχει. Τώρα εγώ φταίω πριν, δεν ήταν δυνατό όμω. Πριν διαφήμιση για την τράπεζα, δουν οι κάμερε, θα δουν οι δημοσιογράφοι, θα τρέχουν να βγουν. 10 εκατομμύρια εγώ. Ορίστε. 10 εκατομμύρια πάρτα δώσε στα ζεστά. Αλλά μία χάρη. Σα σε παρακαλώ πάρα πολύ μία χάρη γιατί τώρα που θα φύγει Λεβέντη μου να πάρω τηλέφωνο. Να έρθουν οι δημοσιογράφοι. Άμα γίνεται με το πιστόλι να το δώσει ένα πυροβολισμό στο κεφάλι στα πλευρά, πυροβόλα το γίνεται. Εσένα ρε, το ταμείο εδώ. Πε με τα καλά, σα με πυροβολή σε μένα. Για το καλό τη τράπεζα, ρε πουλάκι. Ναι, αργό, και έτσι το καλό τη. Σκάσε, θα μου χαλάσει τη δουλειά του. Πυροβολή να εδώ, εδώ πυροβόλα τον εσύ. Δεν έχω πρόβλημα, με χαρά να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχω πιστόλι. Δεν έχει πιστόλι, κανένα πρόβλημα. Θα πάρουμε το όργανο. Δεν έχει. Όχι το όργανο των αστυνομικών που κοιμάται εδώ πίσω, το πάρουμε το όργανο. Όχι, ρε παιδί. Να πάρουμε το όργανο, ρε παιδιά μου, μην ξυπνήσει όμω και μου. Ουσύρε, πάρτο, το έχουμε ξανακάνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Προσεκτικά, προσεκτικά. Αφήστε ρε παιδιά, σταμάτα ρε παιδιά, μη φωνάζει, προσοχή, προσοχή. Κοίτα να δεις ρε, λουκούμι, μπράβο ρε παιδιά. Γιατί γίνεται εδώ, γιατί με ξυπνήσατε. Να γιάσω χέρι σου, αυτός ο αλήτης δεν θα μας κάνει ληστεία, θαυμάσιο παιδί. Και δηλαδή γνωριστείτε πολύ καλό. Και σηκώθηκα τα πόδια, χτυπήσω το κεφάλι τώρα. Αυτό ήταν όλο. Και μη σου ησύχασε. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, τα λεφτά κατάδωσα, τα λεφτά καταπήραμε. Ναι, ναι, τα έχω εγώ, εντάξει. Καλό φάγωτα. Έγινε, να μας ξανάρθει. Κύριε Περιστάμενη, με έχετε συγκινήσει. Και άμα έχουμε ανάγκη πάλι εδώ θα δούμε. Με χαρά. Όχι, άλλη τράπεζα. Εδώ. Και πάλι ευχαριστώ. Να σε καλά, καλά να περάσει. Μαράκι, καλή στα δρομία. Να σε καλά. Και συγγνώμη. Όχι, ρε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλή ανάρρωση. Γεια χαρά. Και να ζήσουν τα ξαδέρφια, να ζήσουν. Αμάν! Ένα-δύο τεστ. Σας ομιλεί ο ειδικός της μεταφορές ασθενών Μίτσος Απίκος. Παρακαλούν και οι κύριοι ασθενείς όπως φορτώσω κρεβάτια, ερμάρια, ετασέρες, χάπια, υπόθετα, γιογιό, ό,τι γουστάρα, κτηνοβραχβίες, ρεθόρακε, τα σόβρακά σας, τα μάλινά σας, θα φορτωθείτε όλα στην πλάτη και κατέβετε μέσα σε 3 λεπτά διότι αναχωρούμε. Ευχαριστώ.
κόσμος. Καλά κανένα δεν τους ενημέρωσε γάμο το κερατό μου γάμο. Ρε παιδιά! Ρε παιδιά λίγο φιλότιμο ρε παιδιά! Ξεκινάει η ματσάρα ρε παιδιά! Ρε παιδιά! Και άντε ρε παιδιά! Μια μεταπτώμηση είπαμε να κάνουμε όμως και βγάλετε αυτή τη βίλη! Πάτε τραπέζια, καρέκλες, κρεβάτια, πιέτε να φεύγουμε ρε παιδιά! Ποιον είπες ο Μωρή Αρκολά? Εμένα! Ποια είσαι εσύ που μου λες τώρα? Τι λέτε κύριε, εγώ είμαι αδελφή! Αδελφή! Και ισχυρισμένη πολύ ωραία κατάσταση. Μπράβο, αδερφέ. Σας παρακαλώ, κύριε, περάστε αμέσως έξω να φύγετε. Αφού λέγατε, να φύγουμε από εδώ μέσα, να φύγουμε. Άσε με να κάνω τη δουλειά. Πάτε, κύριε, εδώ είναι τα βαριά περιστατικά. Α, δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Τι ελαφριά, τι βαριά περιστατικά. Ο Αντρίκος όλα τα σηκώνει. Τραβήξου, μπορεί. Εάν ρε παιδιά, 8 η ώρα ακόμα κοιμάστε, τρελίστε. Σηκώνουμε πάνω να δούμε. Πάρε τον Τουρτάκα, αφήστε τα πάντα, φύγουμε να δούμε. Και δεν είπα που την είπα, σηκώ πάνω να δούμε. Σκύνη, μη φωνάζετε, ο άνθρωπος είναι 5 χρόνια σε κόμμα. Σε κόμμα, κομματόσκελο. Ωρε, μπορούν όλη τη μέρα ρουφάρουν αυτοί και τα κολπάκια τώρα. Και ξερός να πούμε, πάρε μαξιλάρια, πάρε ορός, πάρε κρεβάτια να φεύγουμε, άιντε, άιντε! Και τι, τι θέλεις εσύ καλέ, να πέσω στο γόνατο και να σε παρακαλέσω! Σηκώ μωρί, πάρε το τρόπο, άντε να φεύγουν! Πάρε μαξιλάρια, όχι και σένα ρε παιδιά, που με μετακόμισε ρε παιδιά, άντε, άντε παιδιά! Σας παρακαλώ, αχ, τι γίνεται! Σε παρακαλώ να πούμε, λίγο σεβασμό. Έλα ρε βάλτα πάνω, ανέβα και σε κεράς πάνω. Αμά με τα φτάτ, έλα ρε παππού να πούμε. Θα τα πούμε κόσμο. Θα το σκοτώσετε. Ανεβείτε πάνω, θα το σκοτώσω και θα το κάνω. Ανέβα πάνω κυράνο, άντε μια βδομάδα. Θα φύγει τα μάξι. Λοιπόν, να κρατιέστε γερά γιατί τρέχω εγώ, ε. Ανάτε, μάτε. Ρε παιδιά, τέλεψε η μπαταρία. Κατεβείτε κάτω να σπρώξουμε ένα χεράκι. Τι λέτε κύριε, είστε με τα καλά σας. Εδώ οι άνθρωποι έρχονται, δεν είστε καλά, είναι ασθενείς. Εντάξει, οι ασθενείς ας μη σπρώξουν. Ας κατέβουν μόνο οι υγιείς να σπρώξουν. Δηλαδή εσύ. Πάμε παιδιά, μια ιδέα είναι, βε. Άντε να κουράγει ακόμα. Το μάθε στο μάτι μας, άντε κατεβείτε παιδιά, γερά. Άντε παιδιά. Να και εγώ εδώ είμαι, σας μιλάω. Με ρυθμό και τέμπο, εντάξει. Πάμε. Έλα όλοι μαζί, δυο, πάμε. Άντε ρε παιδιά, θα αρχίσει το μάτι, ρε παιδιά. Πάμε. Εντάξει. Άντε τρεχάτε, να ανεμίσει το μάτι. Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε προτάσεις με το ρήμα μουλιάζω. Για να δούμε ποιο παιδάκι θα μου πει μια σωστή πρόταση. Εσύ, Μερούλα. Η μαμά μου μουλιάζει τα ρούχα στην πανιέρα. Μπράβο, Μερούλα, πολύ ωραία. Άλλο παιδάκι. Εσύ, Δασούλη. Ο μπαμπάς μου κάνει ψαροτούφεκο και μουλιάζει στη θάλασσα. Α, μπράβο, Δασούλη, μπράβο, Δασούλη. Τότε, άντε να δούμε τι θα μας πει σήμερα. Εμείς, κυρία, πήγαμε για μπάνιο και δεν είχα το μαγιό μου και έκανα μπάνιο γυμνός και μετά που βγήκα από τη θάλασσα ξάπλωσα εκεί στην άμμο και ο ήλιος από πάνω μου ήλιαζε τα χ***α. Αμάν! Κύριος Πράτσας! Εγώ! Συγχαρητήρια κύριε Πράτσα, αποκτήσατε κοριτσάκι! Κοριτσάκι ο Λούλης, ο Φλώρος, μόνο ρε ο Νόντας ρε με το μπουρί του ρε θα αποκτήσει ασενικό! Άντε ο κύριος Λίνος! Εγώ! Συγχαρητήρια κύριε Λίνο, αποκτήσατε κοριτσάκι! Είναι και ο Φλώρος κι αυτός σαν τον άλλο μόνο κοριτσάκι μπορούσε να αποκτήσει! Ενώ ο Νόντας με το μπουρί του, τι άντρακα θα βάλει! Ο κύριος Νόντας! Ο ίδιος! Συγχαρητήρια κύριε Νόντα, αποκτήσατε αγοράκι! Τα ακούς! Τα ακούμε τέτοιο μπουρί την αποκτήσω κυρία μου, μόνο αγοράκι θα μπορούσα! Ναι, μπουρί, μπουρί, όμως να το ξεκαπνίζετε που και που, γιατί το αγοράκι βγήκε μαύρο! Μαύρο! Τι φτύνω για το μάτι! Γεια σας, Καθυστερίδης ονομάζομαι, μου δίνετε σας παρακαλώ πολύ το εισιτήριό μου. Με για ποια έτσι έχετε κάνει κράτηση κύριε? Ορίστε κύριε. Λέω για ποια αίθουσα έχει κάνει κράτηση εισιτηρίου. Τι αίθουσα κινηματογράφου, θα δούμε να πετάξουμε ήρθαμε. Α, τι ήρθατε? Να πετάξουμε.
Τάκη, ο κύριος, άκου λέει γιατί ήρθε, δεν μπορώ καλά να το προφέρω. Τι ήρθατε κύριε? Γιατί ήρθα κύριε, να πετάξω. Τι χιουμορείτε, θα είναι σοϊ του Χριστού μου, κύριε εκπαιδόρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε, εντάξει, σοβαρευτείτε και δώσε μου γρήγορα το εισιτήριο για Μόναχο γιατί έχουμε αργήσει τώρα. Βιαζόμαστε, βιαζόμαστε. Ναι κύριε, βιαζόμαστε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αν βιάζεστε κύριε, μάλλον κάνετε λάθος εταιρεία, διότι εμείς εδώ στην Ολυμπιακή δεν βιαζόμαστε καθόλου. Περιμένουμε να ωρεμάσει ο χρόνος, η σκέψη, να πήξει το μυαλό μας. Γι' αυτό πετάμε και φελού στο βαρέλι. Ωραία κύριε, πετάξτε εσείς φελού στο βαρέλι, δώστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ γρήγορα το εισιτήριό μου να πετάξω για Μόναχο. Κύριε, θα σας το πάμε μία φορά. Εγώ να σας δώσω το εισιτήριό σας, αλλά το βλέπω λίγο χλωμό να πετάξετε, διότι ο Τάκης, ο καταπληκτικός πιλότος που ήταν σε αυτή την πτήση, μάλιστα, χθες το βράδυ πήγε σε ένα πάρτι και χλώμιασε ο άνθρωπος, ήπιε σαν τη σάβρα. Να πούμε γέμισε ξύδι από πάνω με τις στέλνες. Είμαι γέμισε εμένα κύριε. Μα ξύπνησε το πρωί το παλικάρι. Κατζαλάδες, να πω ένα κέφαλο. Να πιω ένα τσάι. Πήρε ένα τσάι, το πιάνω κάτι αναταραχές κύριε μου. Με παρακολουθείτε. Πάει στην τουαλέτα, κάνει αυτά και τώρα έχει πιάσει μια ευκαιρία. Μεγάλο πρόβλημα. Πού να πετάξει. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλετε να μου πείτε ότι επειδή χέστηκε ο Τάκης ο πιλότος, η Ολυμπιακή δεν πετάει. Ναι, δεν πετάει. Μα είστε με τα καλά σας. Να τσακιστεί να έρθει εδώ ο Τάκης, είναι η δουλειά του, σας παρακαλώ δηλαδή. Εγώ σας παρακαλώ κύριε, να πάρω τώρα να μιλήσω έναν πιλότο 30 ετών. 30 χρόνια δουλεύει πιλότος. Να τον πάρω εγώ να τον μιλήσω, είναι και απότομος. Και με την ευκαιρία θα έρθει εδώ, θα μας σχέσει όλους. Ωραία κύριε, ο Τάκης θα μας σχέσει όλους. Άλλους πιλότους η Ολυμπιακή δεν έχει, μόνο τον Τάκη με την ευκαιρία. Σιγά κύριε μου, 3 και 4 είναι η ώρα το μεσημέρι να πούμε. Άλλοι κάνουν το lunch break. Άλλοι έχουν ρεπό. Τι, για σας δηλαδή, σας παρακαλώ. Τι θα γίνει ρε παιδιά, εγώ θέλω να πετάξω. Να πετάξει, να πετάξει. Άμα θες να πετάξει, ας πω εγώ. Δεν πετάξει μέχρι το κυλικιό, θα καφέ. Τώρα είναι χιούμορ αυτό κύριε, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δοκιωγόμαστε. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να πετάξω. Λεσάξανε κύριε, πάρτε το κλειδί του αεροπλάνου και πετάξτε μόνοι σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η πτήση 736 της Ολυμπιακής Αεροπορίας για Μόναχο, Στουτγκάρδη, Λονδίνο, Καλαμάκα αναβάλλεται λόγω ευνίδιας ασθένειας του κυβερνήτη κυρίου Τάκη Κλανάκη. Να το κύριε, σας το πάω, δεν πετάτε. Κοιτάξτε να δείτε κύριε, εγώ δεν φεύγω από εδώ εάν δεν πετάξω, το καταλάβατε? Το κατάλαβα κύριε, έγινε, να είστε σίγουρος. Τζόναθαν, Τζέφρι, please, γέλατε λίγο. Ο κύριος εδώ θέλει να πετάξει, πετάξτε τον. Έχει ένα ματσάκι το απόγευμα καταπληκτικό. Αδερφή! Ορίστε, παρακαλώ. Δεν μιλάω σε σένα, βρε Λουκριτή, για την άλλη, λέω νοσοκόμα. Αδερφή, νοσοκόμα, μέρη. Ορίστε. Μυστέρι. Ορίστε. Άντε, πουλάκι μου. Άντε, παιδιά, και ο Θεός βοηθός. Ρεσιμάκι, κύλες φορές ημά τους, τι μίσεις πριν τους ανοίξω. Εντάξει, βρε, κατρέ, λαρνάκι έκανα κι εγώ. Κοίμησέ τον. Εντάξει. Ιησού άστρο, τι είσαι βγεις, κοιμήσου νιώ φεγγάρι. Αχ, το χρυσό μου κοιμήθηκε. Γιατρέ, έτοιμος. 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 Παιδιά, κι ο Θεός βοηθός. Και έχει και ένα ματσάκι τα πόδια μου. Γιατρέ, πες λιγάκι. Συχτήρα, χαίρετε! Έτσι γίνονται ο Ηλίας Μάκη! Εντάξει, γιατρέ, τώρα το έμαθα! Πάμε, παιδιά! Πάμε! Ξεκινάμε από την αρχή! Αδελφή, νηστέρι! Νηστέρι! Αδελφή, λαβίδα! Λαβίδα! Ω, η αγαπημένη μου, καινούργια, καταπληκτική από τη Σουηδία! Αδελφή, φραπέ μέτριο μεγάλα. Φραπέ μέτριο μεγάλα. Ευχαριστώ. Ένα τσιγαράκι τώρα, μήπως υπάρχει κανένα τσιγαράκι. Εγώ, έχω διατρέχω πουράκια καταπληκτικά, τα έχω φέρει από Βραζιλία. Μου τα φέρνει να στυλώσει ναυτικό. Ρε Σίτακουν, ρε Σίτακουν. Καλά που ήταν ανοιχτός ο άνθρωπος και δεν λερώθηκα. Μόνο αυτό έχω να σου πω, Αντιγόν, έπεφτε ο καφές επάνω στο καινούργιο μου παντελόνι. Θα εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Τα ακούς πάρα πολύ! Μην μιλάς! Κουβέντα να με πεις! Πού το πουράκι! Θα το βρω εγώ γιατί μην ψάχνει τις κελερώδες στην τσάπα! Μέσα του είναι! Εγώ! Σκατά! Καλέ τη σκοτάδι! Χαίρεσαι! Πήγε στα πνευμόνια! Πήγε στα πνευμόνια και έτρεψε μια. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα ξαναγραμμανιάσει ποτέ αυτός! Όπα! Όπα! Στο παιδιά! Θα σοβαρευτούμε! Πάμε στην εγχείρηση! Λοιπόν, ξεκινάμε! Ας τα πιάνω, τι αυτό το τουκ 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 που ακούγεται όλη την ώρα. Ό,τι και να είναι θα το βγάλω. Μη, καλέ, αυτό είναι η καρδιά του, θα πεθάνει. Α, θα πεθάνει,
Εντάξει, τότε. Τότε του τη χαρίζω. Λοιπόν, για να δούμε, ρε παιδί. Τι σκατά έχει και μας το φέρανε εδώ, θυμάσαι. Τι ήτανε συνάχη, ήτανε. Τι ήτανε, ποδάγρα. Όχι, μου φαίνεται, αν δεν απαντώ, ότι ήταν σκολικοειδίτης. Και τώρα μην άκρε, σε τα ακούω. Μην τώρα ρωτήσατε. Τώρα ρώτησα. Αφού βλέπεις ότι του ανοίγω το στέρνο, ρε, είσαι με τα καλά σου. Τι να πω εσύ στο επιστήμον. Ναι, τον επιστήμονα, Θεέ μου, τι να κάνω το. Αυτό είναι. Θα του το βγάλω από πάνω, ρε. Καλά γίνεται από εκεί πάνω, πώς το βγάλετε. Ξέρω εγώ, το έχω ξανακάνει. Εξαιτία σου, τώρα θα δοκιμάσω λίγο πρώτη φορά. Και στο κατωμάτω, και να αποτύχουμε, στο πούμε, ρε, αδερφέ, και κερδίσαμε την εμπειρία. Πάρε πολύ καλά. Την εμπειρία, παραπάνω. Κάνω βουτιά. Ωχ, έλα εδώ. Έλα εδώ, σήκω στο σηκώτη λίγο. Με συγχαίνομαι. Εμείς συγχαίνεσαι, σου λέω. Είναι πρόβλημα, δε, ρε, όλα, εντάξει. Τι ασχολητάκια μου. Να το πετιέτε, τα ακούω! Να το πετιέτε! Πιάσε μαζί μου! Όπως είναι αυτό το πρόσκοπο που τραβάνε τις βάρκες! Αυτό λέει για το σκουλίκι, αυτό που κρέμεται από κάτω τι είναι! Ξέρω εγώ, τι είναι αυτό εδώ πέρα, σαν παντσέτα το βλέπω! Μάλλον θα είναι το στομάχι! Δώσε μου σκαλίδι! Ναι, έχω πάνω μου! Πρόχειρο, μπράβο! Καλό κορίτσι! Κάτσε να το κόψω εγώ μία εδώ το σκουλίκι. Φαίνεται αυτό. Τώρα αυτό τι να το κάνουμε. Πού να το βάλω. Δεν χωράει, στριμώκολα είναι. Ναι. Έλα, πέτα το κι αυτό μου. Πες το καλό. Εντάξει, παιδιά, τελειώσαμε. Σηκωθείτε. Έγερση, Μέρι. Ράφτον, παιδιά, φεύγω. Έχει ένα ματσάκι καταπληκτικό. Μαμά, Μέρι, να σου πω. Αυτό εδώ το σελοτέπι, ένας φίλος καταπληκτικός σε βιοτεχνία. Δοκίμασε το λίγο επάνω στη ραφή. Μήπως χρησιμοποιούμε λιγότερη κλωστή και βάζουμε από αυτό και καταπληκτικό, λέει. Τα ρουφάει όλα έτσι. Γεια σας, παιδιά. Το μπουφάν μου, ρε παιδιά. Από νωρίς το είχα δει εδώ ανάμεσα στη σπλήνα και στο άντερο ήτανε. Τώρα πλάκα κανείς δεν τα ακούω. Όχι. Δεν κάνεις πλάκα. Όχι, εκεί το είχα ταπημένο. Καλά, ρε παιδιά, το αφήσαμε μέσα το μπουφάν στον ασθενή. Μάλλον, γιατρέ. Μάλλον, και τώρα τι θα κάνω. Μπορείτε να μου πείτε πριν τελειώσω, να τον ανοίξω να το πάρετε. Καλάκι. Τι να. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Έγινε μαλακία τώρα, πάει. Με στα αίματα θα έχει γίνει. Και 85.000 δερμάτινο, το ξέρεις. Δώρο της γυναίκας μου. Ποιος την ακούει τώρα. Να μου τις εκκινήσεις μου. Αμάν! Γεια σας, κύριε Ιστοπροϊστάμενος. Όχι, είμαι ο παπάς Ενωρίας και όπως περνούσε έπανα κάνω ένα αγιασμό. Ποιο δεν θα είμαι, ρε καναβάλι. Ναι, κύριε, μη φωνάστε. Με σύγχρονα από κάτω μου είπα να έρθω σε εσάς. Ναι. Να κάνω μια καταγγελία. Βρε, φύγω από εδώ, παλιορουφιάνε. Παλιορουφιάνος. Ναι, είναι αυτό που λέτε όταν λέω καταγγελία, κύριε. Εννοώ για μένα προσωπική υπόθεση. Και τι είναι εδώ, ρε. Εδώ είναι ο Τέρε, το Σπαρχαμπάρ. Δεν είναι ο μικρούτσικος. Εδώ δεν είναι ο Αντένα. Εδώ, ρε, μιλάμε για τον Τέρε. Ο Τέρε είναι μεγάλος. Ο Τέρε είναι μακρύς. Έχουμε μπει στο χρηματιστήριο. Στη Wall Street μας κάνουν τσι... Όλοι οι χρηματιστές! Πώς μιλάτε έτσι τη γλώσσα, αυτή που χρησιμοποιείτε, κύριε! Τέλος πάντων, σας παρακαλώ, ακούστε με! Το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος! Χεστήκαμε! Χεστήκαμε! Ναι, ναι! Σας παρακαλώ, κύριε, είμαι πελάτης και οφείλετε να με μιλάτε με κάποιο σεβασμό! Αν ξαναμιλήσετε σε μένα κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, ναι! Δεν ξέρω τι έχει να γίνει! Τι θα γίνει δηλαδή, κύριε, αν θα μας κάνετε τα! Θέλω να σας πω ότι είμαι νίντζα! Και έξω από όλα αυτά τι θα κάνετε, μας απειλείτε! Θα πάρετε τηλέφωνο να μιλήσετε από αλλού! Αφού ούτε είναι ένας άνθρωπέ μου! Ούτε είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι μονοπόλιο! Ξύπνα! Σε αυτό δυστυχώς δεν έχετε άδικο, κύριε. Λοιπόν, πες μας την καταγγελία αυτή τη μιλιστιότητα στη μαλακία, τι θα μας πει, έτσι! Λοιπόν, ο λογαριασμός μου, κύριε, μου ήρθε φουσκωμένος! Φουσκωμένος, για να δω. Δεν σου είπα εγώ βλακία, θα μας πει. Αγόρι μου, αυτό εδώ είναι κάτι φουσκωμένο. Αυτό ήταν τόσο, πήγε στο φούρνο και οπ, έγινε τόσο. Τι σχέση έχει. Αυτά εδώ είναι φουσκωμένα, γιατί όταν πήγε και έκανε κάτω, έγινε όπως γίναν. Με κατάλαβε, ο λογαριασμός είναι μια χαρά. Τι μια χαρά, κύριε, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. 1,5 εκατομμύριο, δείτε το, σας παρακαλώ, δραχμές. Για ένα λογαριασμό, εγώ μένω μόνος μου στο σπίτι, κύριε. Μόνος σας αμέντη, κύριε, με τέτοια φάτσα που έχετε κυριολεκτικά σκατόφατσα. Παρέα θέλετε. Έως εδώ οι προσφορές. Σας παρακαλώ, με ποιο τρόπο δεν ξέρω, χτυπήστε τα κομπιούτερ σας να βρείτε γιατί ο λογαριασμός μου τόσο φουσκωμένος, κύριε! Πω τα λεπόρια, πω τα λεπόρια! Περίμενε, δεν βγάζει τίποτα! Τι θα βγάλει, κύριε, την αριθμομηχανή χτυπάτε, αυτό το κομπιούτερ! Εντάξει, κάναμε ένα λάθος! Εντάξει, μας έπρεξες! Τελώς βλαμμένος είναι ο άνθρωπος! Εντάξει, είσαι και τυχερός! Πάλι καλά που δεν σύρθει ο λογαριασμός, 3-4 εκατομμύρια! Γιατί? Γιατί? Κυριάννη, Αυστραλία, Ουκρανία! Τι είναι αυτά, κύριε, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν σε αυτές τις χώρες! Τι είναι όλοι αυτοί! Κύριε, όλοι αυτοί, θα σου πω αμέσως! Στην Ουκρανία! Μιλάς με την Μαργκάρα Πλατωμούνοβα!
Βέβαια, διατηρεί, λέει, ξέρεις αυτά τα 0900, όπως τα λένε, που τα λένε, εγώ σε δίνομαι και κάνω και δείχνω, ναι, ναι, σε λέει καθαρά. Επίσης, τώρα, στην Κελάνη είναι ένας έμπορος τσαγιού. Δεν ξέρω τι κάνεις, πίνεις τσάι, μήπως τίποτα... Τι λέξε τώρα, κύριε. Φρό, τίποτα, δεν ξέρω. Και τέλος, αυτό στην Αυστραλία που έχει και το μεγαλύτερο λογαριασμό, τις περισσότερες κλήσεις, αμάν, αμάν, τι, τι για την κυρία, το ζυγίζει με το λουκουμάκι. Τι θα πει αυτό. Το ζυγίζει με το λουκουμάκι, Λουκριτία. Σε γε, πας στην Αυστραλία, ρε, παίρνεις τηλέφωνο, ποιος είσαι, ρε. Άσε, για ρε, μάτα. Τι Λουκριτία, κύριε, σας παρακαλώ, εγώ έλειπα στην Αμερική όλο αυτό τον καιρό και να και το διαβατήριό μου το αποδεικνύει. Είναι αυτές οι βλακίες μου, ρε, με τα διαβατήρια. Άσε, για ρε, παιδιά, αυτά πας να τα δώσεις στους φίλους σου, τους Αμερικάνους. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε, εγώ το 1,5 αυτό εκατομμύριο δεν το πληρώνω. Τελείωσε. Ένα πρόβλημα, γιατί μας τα ζάλτσες, ορίστε. Υπέρος εδώ πέρα και εμείς τους και το πληρώσεις ποτέ. Πάρε τώρα και αυτό το αντίσκηνο εδώ. Αντίσκηνο! Βέβαια, αντίσκηνο, γιατί οι άνθρωποι μου σε 2-3 μέρες το πολύ θα έρθουν τα παιδιά να σε βγάλουν από το σπίτι, να το σφραγίσουνε, διότι πλέον έχει περάσει. Δεν κύριε, να βγάλουν από. Ποιο θα σφραγίσει στο σπίτι μου, κύριε! Τι λέγεστε, κύριε, δεν υπογράψατε εδώ αυτή την υπογραφή σα. Μάλιστα! Για διαβάστε, εγώ κάτω ότι υπογεγραμμένο δηλώνω ότι δεν πληρώνω το λογαριασμό μου και σε αντάλλαγμα θα με πετάξετε έξω από το σπίτι μου. Το υπογράψατε, γεια σα! Κύριε γάμο, το χάσαμε το σπίτι μα από τον κολοτέρα, μη στεναχωριέσαι, κύριε! Μη στεναχωριέσαι, γιατί ο ΤΕ είναι πάντα εδώ, μα ενώνει. Πάρε λοιπόν αυτό εδώ το καταπληκτικό συνολάκι ενδοεπικοινωνίας για μέσα και έξω από τα δίσκυρα με 1,5 μέτρο σπάγκο. Και αν θες να κάνεις κάτι περαστικό τύπο στην Αυστραλία, λάκι, λάκι, πάρε και αυτήν εδώ την κουβέρτα, άναψε μια φωτιά έξω από τα δίσκυρα και κούρα το μέχρι να σε πάρουν χαμπάρι οι Λουκριτίες της Αυστραλίας. Ας το διάλογο από εδώ. Ανάγωγε. Αμάν! Κύριοι, βρισκόμαστε στο τέλος, στην άκρη της ουράς, που όπως βλέπετε και εκεί το γράφει η πινακίδα, μετά από ολόκληρα 45 χιλιόμετρα, καταλήγει στην ΙΚ εφορία. Ελάτε μαζί μου. Δεσποινής, γεια σας. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόση ώρα περιμένετε στην ουρά. Καταρχήν, δεν είμαι δεσποινίδα. Είμαι κυρία, παντρεύτηκα προχθές. Καλά, νιώπαντρη γυναίκα, πράγμα. Μόλις έχετε παντρευτεί και κάθεστε εδώ στην ουρά και περιμένετε. Καλά, πού εδώ παντρεύτηκα. Εδώ πού εδώ, εδώ στην ουρά! Εδώ στην ουρά! Καταπληκτικά, καταπληκτικά, τι να σας πω! Περιμέναμε πρώτα να κλείσει η υπηρεσία. Μετά ήρθαν οι παπάδες και ένας Μητροπολίτης. Έγινε η τελετή εδώ μπροστά και μετά ένα γλέντι. Μα ένα γλέντι, όλη η ουρά εδώ! Να χορεύουμε, να τραγουδάν! Να μας φυλάνε καταπληκτικά, κρίμα που δεν ήσασταν! Μάλιστα, και ο γαμπρός! Αχ, ο Στέφανος, ο Στέφανος! Εδώ γνωριστήκαμε στην ουρά πριν 6 μήνες. Τι τα θέλετε, ένας άντρας, μια γυναίκα, μια ουρά, 6 μήνες. Αγαπηθήκαμε, ερωτευτήκαμε. Ναι, μάλιστα. Πού είναι ο γαμπρός τώρα? Α, μοιράζει μπουμπονιέρες μπροστά, αλλά όπου να είναι θα τον περιμένω. Βέβαια, τον περιμένω. Καλενά του! Στέφανε! Στέφανε, έλα καλέ από την. Έλα από την TV! Στέφανε! Γεια σας, κύριε Στέφανε, να ζήσετε! Α, γεια σας, κύριε δημοσιογράφε! Ορίστε και στα δικά σας! Δεν μου λέτε, κύριε Στέφανε, μπορώ να σας κάνω μια αντρική, θα έλεγα, ερώτηση, έτσι βέβαια δημοσιογραφικού περιεχομένου, αλλά πείτε μου τις ανάγκες σας, πώς τις ικανοποιείτε. Και σηματάκι, κατουρματάκι και τέτοια. Εδώ στα χωράφια βολευόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ τις άλλες ανάγκες. Σεξ με τη σύζυγο. Αχ, τι πληγή ξύσατε τώρα, κύριε δημοσιογράφε. Να ξέρω. Χρυσή την έχω κάνει. Δεν κάθεται. Την παρακαλώ, δεν μ' ακούει! Μα τι λες τον κύριο δημοσιογράφο, αφού είπε ο κύριος Σέφορας, θα μας δώσει το γραφείο του. Γιατί να το κάνουμε στη μέση του δρόμου σαν τα σκυλιά, ας περιμένουμε λίγο. Ας περιμένουμε, μια ζωή την έχουμε, βρε. Μια ζωή την έχουμε. Πάμε να το κάνουμε να τελειώνουμε. Ξέρουμε αν θα φτάσουμε ποτέ στο γραφείο του κύριου Σέφορα. Όπα, Χριστιανέ μου, πρωί-πρωί, τι έπαθες, καλέ, με τρομάζεις. Σε τρομάζω, ξέρω εγώ πολύ καλά τι έπαθα. Ξέρεις τι συνάντησα στο 12ο χιλιόμετρο. Τι Στέφανε συνάντησες? Κηδεία! Κηδεία ποιος? Η κυρία Μεράπη. Κύριε δημοσιογράφη, μικρή παιδιούλα ήταν η κυρία Μερόπη όταν ήρθε σε αυτή την ουρά. Πέρασαν τα χρόνια και η γυναίκα πάει. Χάθηκε τώρα πια, χάθηκε. Γι' αυτό σου λέω, βρε κουκλίτσα μου, έλα να το κάνουμε εδώ πέρα. Μας ξέρουν πια τα παιδιά, ναι, οικογένεια είμαστε όλοι στην ουρά. Παιδιά, ελάτε να κεραστείτε, πάρτε, γέννησε η γυναίκα μου. Αγόρι, αγόρι έκανε. Όταν λέτε γέννησε η γυναίκα σας, πού γέννησε δηλαδή, κύριε? Εδώ λίγο πιο κάτω, στο 24ο χιλιόμετρο της ουράς. Άντε κύριε Στέφανε, άντε και με τη σειρά σας να κάνετε κανένα κουτσίβολο, Γιατί μην νομίζεις, και εγώ εδώ ήμουνα με τη γυναίκα μου όταν έγινε η δουλειά. Τα ακούς βρε, τα ακούς. Έλα βρε κουκλίτσα μου σου λέω, έλα να το κάνουμε λίγο να αυτό, σε παρακαλώ. Λες βρε τζουτζούκο μου. Δεν λέω καρδάρα μου. Μανάρα μου, δείξε μου την τύπα. Θα πιάσω εγώ το ΦΠΑ σου, να το κάνω εγώ το... Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε, ξέρω για ευνόητους λόγους, κάπου εδώ θα διακόψουμε το ρεπορτάζ. Γεια σας. Αχ, κυρίες και
κύριοι, βρισκόμαστε στην εμπόλεμη ζώνη και εδώ τα πράγματα είναι ιδιαίτερα τεταμένα. Μία και μοναδική σπίδα σας λέω αρκεί για να φέρει την οριστική ρήξη. Έχω εδώ μαζί μου τον φρουρό Παύλα Ιερέα, τον Πάπα. Τον Πάπα. Πάπα Μάγνουμ. Τον Πάπα Μάγνουμ από την Μητρόπολη Συχνών. Πάπα Μάγνουμ. Μα δεν ντρεπόμαστε να φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες λύσεις εδώ, σύνορα σηματοπλέγματα. Δεν μπορείτε να τα βρείτε να λύσετε τις διαφορές σας σαν δύο πολιτισμένοι άνθρωποι. Και τι δηλαδή φταίμε εμείς, αυτοί φταίνε, Χριστιανέ, μα αυτοί εδώ που μπαίνουν στη δικά μας τη Μητρόπολη και μας παίρνουν τον αγιασμό μέσα από το στόμα, την μπουκιά μας κλέβουν. Και ξέρεις τι σημαντικό κέρδος είναι ένας αγιασμός για μια Μητρόπολη, ε? Κέρδος! Μα δεν ντρέπεστε καθόλου, πάτε, είναι δυνατό να αναγάγετε κάτι, κάτι τόσο ιερό όπως ο αγιασμός στο οικονομικό όφελος? Όταν εννοώ κέρδος, εννοώ ψυχολογικό! Ψυχολογικό είναι το κέρδος! Μια ανάταση ψυχής, ξέρεις τι ψυχική εφορία, τι αβαντάς θετικά παίρνουμε πάνω μας όταν έρχεται ο πιστός και σε πιάνει από το χέρι της και σου λέει: ορίστε ιερέ, πάρε κάτι για τον κόπο σου. Καταπληκτική στιγμή. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, παρόλα αυτά σημασία έχει το εξής: ότι ο αγιασμός δεν πάβει να είναι μια πράξη ευλογίας. Τι σημασία έχει το ποιος θα προσφέρει την ευλογία, πάτερ? Τι λες, Χριστιανέ μου! Άντε αγιασμοί και κάνουν όλοι αγιασμοί! Η δικιά μας Μητρόπολη κάνει καταπληκτικούς αγιασμούς. Με ένα παπά, με δύο παπάδες, με τρεις παπάδες, με χοροδία, με μυροφόρες. Κάνει καταπληκτικά πράγματα. Αγιασμούς για δημόσια έργα, για δημόσιες υπηρεσίες, για σχολεία και τα πάντα. Και τώρα με την ειδική κάρτα αγιασμού μπορεί κάθε πιστός να έρθει και να συμμετέχει στη μεγάλη κλήρωση για ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Και κρατήσου, για όλα τα μέλη μπορεί να κάνει τον αγιασμό χωρίς προκαταβολή. Άτοκα! Και η πρώτη δόση τον Ιούνιο του 2000. Πουθενά δεν πουλούν φθηνότερα. Μην τον ακούτε, ελάτε εδώ να σας πω εγώ τι προσφορές έχουμε για το Μιλένιου! Ατέρα καραγκιός με το Μιλένιου! Σ' ακούσαμε, σαν να κάνουμε την άλλη ραλίτη! Πάρα πολύ, Πάπα Μάγνου! Ακούσαμε τη δικιά σου πλευρά, τώρα επιτρέψτε να σας ακούσουμε και την άλλη άποψη! Πώς ονομάζεστε, πάτερ? Ονομάζομαι... Παπαστρούφ! Άντε, Άντε, ακούσαμε την πλευρά σας, να ακούσουμε την πλευρά του άλλου! Πώς ονομάζεστε, πάτερ? Παπαστράτος! Σέρτικος Παπαστράτος! Παπαστράτο! Δεν λέω! Ο αγιασμός δεν ανοίξει σε κανέναν. Μπορεί να τον προσφέρει οποιοσδήποτε. Αλλά και εσείς, βρε Παπαστράτο μου τώρα, τι μπαίνετε στα χωράφια της άλλης Μητρόπολης? Γιατί δηλαδή δεν κάνετε αγιασμούς μόνο στους δικούς σας πιστούς? Κάνετε, παιδάκια, κύριέ μου! Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εμείς τι φταίμε εμείς? Οι πίστοι από τη δικιά τους τη Μητρόπολη έρχονται και ζητάνε από εμάς να τους κάνουμε τον αγιασμό. Έχουμε πέρασει, έχουμε σουξέ, τι να κάνουμε τώρα, να κλείσουμε την πόρτα στους πιστούς? Μα πώς οφείλεται δηλαδή αυτή τόσο μεγάλη επιτυχία? Γιατί οι πιστοί από τη Μητρόπολη Συχνών να μην πηγαίνουν στους δικούς τους παπάδες για αγιασμούς και να έρχονται σε εσάς? Γιατί οι δικοί τους παπάδες είναι όλοι κατέμιδες, διότι πέρσι, κύριε μου, καταλάβετε, κάνανε εγκαίνια και αγιασμό σε 10 καταστήματα, τα οποία κλείσαν τα 8, το 1 το κήρυξε πτώχευση και το 10ο ο ιδιοκτήτης του έφυγε από τη Νέα Ζύχνη νύχτα με βάρκα! Μήπως υπερβάλλετε, Παπαστράτο, το είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοια εγκατεμιά? Τέτοια και ακόμα μεγαλύτερη, για να καταλάβεις, κύριε μου, τον Μητροπολίτη των Συχνών, το ίδιο του τοπίμιο, τον φωνάζει, ξέρεις πως, Παπα Μητσοτάκη! Ήρθε που μέχρι προχθές διάβαζε με σκονάκι το πατέρι μου αναλύτη! Τι λες τώρα, ρε, εγώ είμαι ο μόνος που ξέρω και τα 16 Ευαγγέλια! Για 16 έκανα και όσοι 60 τα Ευαγγέλια! 6 αυτό που ξέρω! Θα σου κάνω εγώ την κεφάλα! Θα σου μάθω την κεφάλα! Στο όξο! Θα πάρω μια κολυπίδα! Και θα σε κάνω από την αναλύτη! Θα σε κάνω κάπου πολύ άσχημο! Και σένα! Και θα κάνω τον πίσω! Που σου λάβετε τα αντίβρα από πάνω! Που καθάρισε τα κουάλια! Δεν είστε προτές! Και ξεκινάμε με το πρώτο μοντέλο, το μοντέλο Ράσαμαν, ειδικό για αεραποστολή σε μέρη της Καραϊβικής. Το Ράσο είναι προσαρμοσμένο στην φιλοσοφία των Ράστα. Τα χρώματα που κυριαρχούν είναι τα κλασικά πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Το μουσι είναι πλεγμένο σε πολλά μικρά κοτσιδάκια με τις κλασικές χάντρες, ενώ ποτέ ο Ράσαμαν δεν φορά παπούτσια, καθότι γίνεται ένα με τη φύση αλλά και τους πιστούς. Ράσαμαν. Για τους ιεραποστόλους σε χώρες της Μαύρης Υπήρου, το ράσο που βλέπετε. Το μοντέλο Άγρια Φύση αποτελείται από μισό ράσο, κοινώς από μια μαύρη λινή φούστα μακριά, ενώ στα πόδια τα απαραίτητα γουνάκια για να μην πληγώνονται από το τραχή έδαφος, ενώ το μουσι τεράστιο για να καλύπτει το γυμνό του στήθος. Στο κεφάλι ένα κόκαλο που μπορείτε εύκολα να βρείτε μέσα στη ζούγκλα. Με το κόκαλο αυτό μπορείτε να πιάσετε το μαλλί όπως ακριβώς σας βολεύει. Μοντέλο Άγρια Φύση. Για πιο ροκ καταστάσεις έχουμε το μοντέλο Παπαζούζας. Το συνολάκι αποτελείται από αμάνικο ράσο που φέρει το ανθρωπιστικό μήνυμα Ride to Live, Live to Ride. Το κλασικό καπέλο αντικαθίσταται από το κράνος, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η μοτοσυκλετιστική μπότα. Μουσι και μαλλί ελεύθερα για να τα παίρνει ο άνεμος. Παπαζούζας.
Για τους ιερείς που είναι λάτρεις του ποδοσφαίρου, το μοντέλο Papagol. Το σύνολο αποτελείται από κοντό αθλητικό σορτσάκι, από τις άκρες του οποίου ξεχωρίζει το ράσο, το οποίο προσεκτικά διπλώνουμε και μαζεύουμε μέσα στο σορτ. Το μουσί και το μαλλί μαζεμένα σε κοτσίδα για να μην ενοχλεί. Ενώ στην πλάτη του ράσου υπάρχει το όνομα και το νούμερο του παίκτη, καθώς και το σήμα της ομάδος. Papagol. Για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού έρχεται ένα απίστευτα δροσερό όσο και κομψό ράσο. Το Summer Papa έχει έξω τον ένα ώμο, φέρει διακριτικό σχίσιμο στα πλάγια ώστε να αερίζεστε και πηγαίνει ασορτή με ψάθινο καπέλο διακοσμημένο με φρούτα εποχής, το οποίο δεν είναι αρμονικά με σανδάλι. Το μουσί, επειδή το καλοκαίρι θα σας ζεσταίνει, καλό είναι να το περιποιηθείτε όπως εδώ βλέπετε. Μοντέλο Summer Papa. Και τώρα το νέο πρωτοποριακό μοντέλο από τον MC Papa για τους ιερείς που θέλουν να πλησιάσουν τους νέους στο χώρο διασκέδασής τους. Το μοντέλο Papa Rap απαιτεί ράσο κοντό μέχρι το μυρό και κλασική παντελόνα ράπερ με τα χαρακτηριστικά αθλητικά παπούτσια. Απαραίτητο αξεσουάρ, το κίτρινο γυαλί και το βαμμένο πράσινο φωσφορούχο μουσάκι για να ενσωματωθείτε πλήρως στην παρέα. Μοντέλο Papa Rap. Μου λέει που να τη βάλω αυτή με μάτια όλο τρόμο. Στο μπάρμαν που είναι στον οροπό και έχει τα κούλο στρώμο. Γιατί ποιος είναι ο ροποκόπο, πάσας μηχανή. Και κλείνουμε με το επιστέγασμα της δημιουργίας. Το μοντέλο Papa Night που θα φοράμε σε εγγένεια, δεξιώσεις, αγιασμούς, κηδείες επωνύμων και σε κάθε άλλη επίσημη περίσταση. Αποτελείται από μαύρη οικολογική γούνα που παίζει το ρόλο του ράσου και μαύρο γούνινο καπέλο. Αλυσίδες, θυμιατά και ό,τι άλλο αξεσουάρ πρέπει να είναι χρυσό, ενώ το υπόδημα μαύρο λουστρίνης καρπίνι. Τέλος, μουσι μπούκλα, καθώς είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Μοντέλο Papa Night. Έχουμε γίνει. Δεν μου λέτε Δεσποινής, είστε η Σούζη που έχει κόλλο ως καρπούζι που λέει το διαφημιστικό? Ναι ρε παππούλη, τι θέλεις? Γυρεύει άλλε που είσαι στο παζάρι. Ήρθα κι εγώ ως άντρας να ικανοποιηθώ σαρκικός. Εσύ? Γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι? Κάνει ξεριμάτι. Βρε εγώ είμαι φούλος σπέρμα άντρας. Είμαι γεμάτος φρίγος και νεανικότητα. Θα σου δείξω εγώ. Πόσο χρόνο είσαι ρε παππούλη? 97 είμαι μόλις. 97? Ναι. Άσε μας ρε παππούλη. Φύγε σε παρακαλώ. Εσύ έχεις τελειώσει. Τελείωσα. Το ρημάτι δεν το κατάλαβα καθόλου. Τι να κάνεις, δεν πειράζει, πόσο χρωστάω να πληρώσω να φεύγω. Τη στιγμή, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλήγω σε ένα λυπηρό για την χώρα μας συμπέρασμα. Είμαστε δι' ακόμα μια φορά ο ευρωπαϊκός ουραγός και στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Επιτρέψτε μου παρακαλώ να διακόψω τον συνάδελφο για να διαφωνήσω μαζί του. Μα στην χώρα μας, αγαπητέ, η δωρεά οργάνωση στον συνάνθρωπο είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Είναι μια τακτική, είναι μια στάση ζωής, τολμώ να πω, που έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους συμπατριώτες μας. Τι λέτε, κύριε συνάδελφε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και το λέω σε εσάς ειδικά, διότι εσείς, σας παρακαλώ, οι αριθμοί, τα στοιχεία μιλούν περί του αντιθέτου. Κακά τα ψέματα, αγαπητέ μου, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η χώρα μας έχει μείνει πίσω. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αποφασίζουν να προσφέρουν κάποιο όργανο τους στον συνάνθρωπό τους. Όχι, πιστοδρομικέ μου συνάδελφε, τα στοιχεία μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Κάνετε λάθος! Όχι, δεν κάνω λάθος. Η πρακτική όμως, η καθημερινή ζωή του Έλληνα δείχνει ότι όλοι οι συμπατριώτες μας δίνουν τα όργανα τους οποιαδήποτε στιγμή αυτό χρειαστεί. Λάθος! Όχι καθόλου, και αν δεν με πιστεύετε, κοιτάξτε το παράδειγμα το οποίο έχω να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Ορίστε! Θαλασσάκι! Ακούει! Θαλασσάκι, παιδί μου, δάνεισέ μου σε παρακαλώ 10.000 δραχμές. Πάρ' τα αρχίδια μου. Είδατε! Αμάν! Καλησπέρα, Πολυτεχνείο. Ολυμπιακάρα, Ολυμπιακάρα. Εντάξει, UEFA βέβαια. Αλλά τι να κάνεις, ο τρίλος ιδέα είναι. Τι ολυμπιακό σχήμα είναι δυνατόν να δεν βλέπετε εδώ στη σημαία τον άνθρωπο αυτόν που απεικονίζετε? Ποιος είναι ο Τζοβάνι? Το θέμα είναι δυνατόν να είστε τόσο άσχετος. Ποιος Τζοβάνι, κύριε? Αυτός είναι ο μεγαλύτερος επαναστάτης του αιώνα μας, ο Τσε Κεβάρα. Άσε μας ρε αδελφέ, τι Τσε Κεβάρα και Τσουρελάκι. Ένας είναι ρε επαναστάτης, ο Μητσοτάκης. Λοιπόν κύριε, ακούστε να δείτε, επειδή από ό,τι φαίνεται η απόψη μας δεν συμπλέουν, καλύτερα να σταματήσουμε εδώ πέρα. Οπα, 535. 535. 535, τι 535.
Μα τι είναι αυτές οι 535 πόρτες. Δεν θα με πληρώσεις, δεν μου είπες να σταματήσουμε. Όρις σταματήσεις να φύγεις χωρίς να με πληρώσεις. Να σταματήσουμε τη συζήτηση για τα πολιτικά εννοούσα, κύριε Βαβέα. Μα παρεξήγηση, συγγνώμη, ρε φίλε. Παρεξήγηση, sorry. Εντάξει. Λουλουδού είσαι. Λέω, λουλουδού είσαι. Εδώ ρε, τα γαρίφαρα, αυτό λουλουδού λέω είσαι. Τώρα σοβαρά μου το ρωτάτε αυτό το πράγμα. Ναι ρε, γιατί ρε, ποιο είναι το περίεργο δηλαδή. Δεν είμαι λουλουδού, κύριε. Ραντεβουδάκι τότε, ραντεβουδάκι. Μάλιστα κύριε, έχω ραντεβού με την ιστορία. Α, τα περίεργα ονόματα στις γκόμενες μ' αρέσουν πολύ. Παλιά εγώ είχα μία γκόμενα, τη λέγανε επιστήμη. Ενώ όλες λοιπόν οι επιστήμες σηκώνουν τα χέρια, η δικιά μου σήκωνε τα πόδια. Μα σας παρακαλώ κύριε τώρα, ποια τι λόγια είναι αυτά, τι υπονοούμε, να σας δείξετε λίγο σεβασμό επιτέλους μέρα που είναι. Εντάξει, εντάξει. Πάντως τελικά δεν μου είπες, τα λουλούν γιατί τα θες στο Πολυτεχνείο. Σε μνημόσυνο πάω κύριε. Σε μνημόσυνο, αμάν, sorry αδελφέ, δεν το ήξερα. Τα παίρνω όλα πίσω, σα είπα έτσι, sorry. Ποιον χάσαμε. Τι ποιον κύριε, τι ποιον, ποιους χάσαμε. Ποιους, ήτανε πολύ. Φυσικά ήταν πολύ, δεκάδες ήταν κύριε, εκατοντάδες. Δεκάδες, κύριε, σε τροχαίο. Τι τροχαίο κύριε, από άρμα πήγαν. Από άρμα, στο καρναβάλι της Πάτρας έγινε το κακό. Τώρα πλάκα μου κάνεις, στο κέντρο της Αθήνας, στην πύλη του Πολυτεχνείου έγινε το κακό. Άρε τώρα τι μου θύμισες όμως με αυτό που είπες. Άρε αναμνήσεις, προ 25 ετίας αδελφέ. Ήμουν φανταράκι εγώ, πετσιρικάς. Και οδηγούσα ένα άρμα. Και πώς γλιστράει το πόδι μου. Εκεί πρέπει να ήμουν ένα στο Πολυτεχνείο απ' έξω. Και πώς γλιστράει το πόδι μου και πέφτω πάνω στην πύλη. Είχε και κάτι νεκρούς, είχαμε κάτι αυτά. Αλλά τι να κάνεις, πίκρα βέβαια. Αλλά ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Δεν θυμάμαι τίποτα πια. Για να καταλάβω, τι μου λέτε, ομολογείτε πως είστε ο άνθρωπος που οδηγούσε το μοιραίο άρμα στα τραγικά γεγονότα του Πολυτεχνείου, κύριε. Εντάξει, όχι και τραγικά, αδελφέ. Τρία ταξί έβγαλα από αυτή την υπόθεση εγώ. Μα είστε άνθρωπος της Χούντας, δηλαδή. Όπα, όπα, εντάξει, ηρέμησε. Λοιπόν. Τέρμα η συζήτηση για τα πολιτικά. Δεν ξαναμιλάμε ποτέ. Διακοπές κάναμε το καλοκαιράκι. Κάναμε κύριε, κάναμε. Μπανάκια, μπανάκια, πού? Χαλκιδική. Ωραία. Σ' άρεσε η Χαλκιδική. Ωραία. Διαδρομή σου άρεσε, οι δρόμοι σου άρεσαν. Ωραία ήταν και η διαδρομή. Η Χούντα ρε τους έκανε και αυτούς τους δρόμους, αυτή τη διαδρομή. Έως εδώ και μη παρέκει, δεν σας επιτρέπω να μου ξαναμιλήσετε για την βρωμοχούντα σας. Επαναλαμβάνω, δείξτε λίγο σεβασμός μέρα που είναι. Εντάξει, εντάξει, ηρέμησε. Μουσική τουλάχιστον μπορούμε να ακούσουμε. Να ακούσουμε κύριε. Ένα το χειριγόνι και δύο οι κορούνες και βλακίες να σε χαλάσουν. Για το 2013 και να πάρω 2026 μπροστά που κάνω τα βάλω στη μασχάλη. Άσε χτύπη. Μια κασέτα τουλάχιστον να βάλω. Την έχω για τέτοιες περιπτώσεις. Ελά, Ελλήνων, χριστιανών. Όχι κύριε, όχι. Αυτά τα έσχη δεν πρέπει να ξαναφουστούν ποτέ πια. Αρκετά ανέχτηκα στο βρωμοταξί σας. Άρε Μπρέσνεφ, άρε Μπρέσνεφ. Να στερήσετε την ελευθερία του ανθρώπου. Ακόμα να ακούσει και τη μουσική της επιλογής του. Παλιοφασίστες, σε παλιοφασίστες. Κλεντέ, σημερινό ζήμαρχο Αθηνών Δημήτρη Αβραμόπουλο. Νάτο το παλικάρι σε ηλικία 7 ετών. Από μικρό ήταν Καζανόβα. Πάντα με προσεγμένη εμφάνιση. Ο πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία Μιλτιάδη Εύερτ, εδώ σε ηλικία 4 ετών, τσακίζει μια μακαρονάδα με εκπληκτική ταχύτητα. Το παρατσούκλι μπουλντόζα το συνοδεύει από μικρό, βλέπετε. Ο σημερινό αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Νάτο πριν από πολλά χρόνια σε ηλικία 2 ετών. Από μικρός φαινόταν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Βλέπετε, ήταν το μοναδικό παιδί που φρόντιζε τόσο καλά το μουσί του. Η κυρία Παπαρίγα, η ομορφιά της Ελληνικής Βουλής. Εδώ σε ηλικία 16 ετών. Πάντα στη λάτη, αξίριστα πόδια, αξίριστες μασχάλες και βέβαια το απαραίτητο κομμουνιστικό ταγάρι. Ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος Πάγκαλος που εδώ βλέπετε σε ηλικία 8 χρόνων, από μικρός ήταν ευέξαπτος. Δυναμικός ως παιδί, χειριζόταν όπως και σήμερα εξάλλου πολύ καλά την κλωτσιά και την μπουνιά. Ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μητσοτάκης. Εδώ τον βλέπετε στα 15 του. Ήδη οι φίλοι του τον φωνάζαν Δρακουμέλ. Ενώ η μητέρα του του έραψε ένα σακάκι τόσο στενό που τον ανάγκασε προκειμένου να φτιάχνει τις βάτες που τον ενοχλούσαν να κάνει συνέχεια μια κίνηση με τους ώμους. Ο κύριος Σιμίτης, πρωθυπουργός της χώρας. Νάτος στην ηλικία των 6.
λίγο άλλαξε από παιδί. Οι πολλές ελιές στο πρόσωπο ήταν αυτές που τον ξεχώριζαν και τότε από τα άλλα παιδάκια. Τέλος, ο Στέλιος Παπαθεμελής. Πρώτο μπόι τώρα, πρώτο μπόι τότε. Εδώ όταν ήταν 7 ετών και σκεφτόταν να γίνει μπασκετμπολίστας. Δυστυχώς για μας δεν τα κατάφερε και έτσι έγινε πολιτικός. Αμάν! Συγγνώμη, συγγνώμη, ακούστε με μισό λεπτό. Μέσα σε αυτόν εδώ τον κινηματογράφο έχασα το πορτοφόλι μου, το οποίο περιείχε 100.000 δραχμές. Όποιος το βρει και μου το φέρει θα του δώσω 20.000 δραχμές. Όποιος το βρει και το φέρει σε μένα θα του δώσω 50.000 δραχμές. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στον περιβάλλοντα του ναού χώρου. Όπως και εσείς θα διαπιστώσετε, η ευσέβεια και η ευλάβεια που αρμόζουν σε τέτοιου είδους περιστάσεις δυστυχώς απουσιάζουν. Πω, και τι δεν έχω σήμερα, ελάτε κυρίες και κύριοι. Βιντεοκασετάκι, η ζωή του Αγίου Βαγγέλη. Πρόσφορα, μαζί με καρβουνάκι, μαζί με λιβανάκι, να ανάβετε να κάνετε κέφια μεγάλα. Και τι δεν έχει, κοιτάξτε εδώ. Μαλέ Αγία Αθανασία του Εγάλο, πρωτού αρχίζει να το παπί μυζαπλή. Την πρώτη την τρίχα, την καλή. Και τι δεν έχω, κοιτάξτε σανό από τη Βίθλερ. Ωραία, σανό που έχω σανάρα, 4.000 το κιλό. Έλα, αδερφέ, να πάρει τα Συγγνώμη, κύριε, μα είναι δυνατόν, τι ακριβώς πουλάτε έξω από το ναό. Καλά, τι είστε, δεν βλέπεις να πούμε τα πάντα για τη θρησκεία, εγώ τα πουλάω. Κοίτα εδώ, δισκάρα, Λευτέρης Πανταζής, the best of καταπληκτικό. The best of Λευτέρης Πανταζής. Μα τι σχέση έχει ο Λευτέρης Πανταζής, κύριε, με τη θρησκεία. Τι σχέση έχει ο Λευτέρης Πανταζής με την θρησκεία? Ρε άνθρωπος είναι θεός, ρε! Ακού τι ρωτάρε, κάνε μας τη χάρη να πουλήσουμε τίποτα, έτσι φύγει μακριά να δούμε. Δυστυχώς όμως κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ το έσχος, το οποίο θυμίζει έντονα τον ναό του Σολομώντα, δεν σταματάει εδώ, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι εσχροκερδούν εις βάρος της θρησκείας μας. Έχουμε αιτήσει όλο τον κόσμο, ακόμα και τον Κλήτο που τα μικρό σκέσπα στα πόδια του από εμάς πήρε μπαστούνι. Έχουμε καταστήματα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη κύριε, τι ακριβώς πουλάτε? Δεν πουλάμε, άνθρωπε μου, τι πουλάμε, εμείς χαρίζουμε με τις τιμές που έχουμε. Πάρε μια πατερίτσα καρυδιά και το ατόφιο ξύλο να πούμε. Πάρε εδώ ένα επίδεσμο βαβακερό να μην βγάλει και μπιπίκια. Μα δεν μπορώ να καταλάβω σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά, κύριε. Δηλαδή, ποιο πρόκειται να σπάσει το πόδι του εδώ έξω από την εκκλησία? Σε παρακαλώ, άνθρωπε, τι είσαι αστοιχείατο και κανένα να μην το σπάσει. Ξέρει πόσοι θα θέλαν να το είχαν σπασμένο, διότι οι αναξιοπαθούντε, όποιοι έχουν πρόβλημα, έχουν προτεραιότητα για το προσκύνημα. Με καταλαβαίνει? Δεν καταλαβαίνει. Έλα εδώ. Αυτό εδώ το kit που βλέπει, εγώ πουλάω τέτοια 20 κάθε μέρα. Είναι γυαλί. Για να φαίνεσαι τυφλός. Το καταπληκτικό σπαστό μπαστούνι, καινοτομία του καταστήματός μας και ο φοβερός σκύλος Γκόγκο που περπατάει μόνος του. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βγείτε έξω να πούμε να μην σας δεχτούν μέσα στο προσκύνημα. Καταπληκτικά. Αν κατάλαβα καλά, κύριε. Αυτό είναι κομπίνα. Είστε ένας κοινός ο πατέρας, αυτή είναι ντροπή. Δεν τρέπεστε, δεν θα λογαριάζετε τίποτα και κανένα προκειμένου να παίρνετε χρήματα. Πώς δεν λογαριάζω, κυρία μου? Λογαριάζω τους αστυνομικούς που είναι εδώ στο προάβλιο και κάνουν ειδικό έλεγχο σε όσους το παίζουν τα χαμδίθεν ανάπηροι και βλέπουν αν έχουν χαρτιά ή όχι. Για αυτόν τον λόγο εγώ, σε πολύ καλή τιμή αδελφέ, πουλάω καταπληκτικές ιατρικές γνωματεύσεις, έτσι, που πιστοποιούν την αναπηρία σου. Κοίτα χαρτί, κοίτα σφραγίδες, κοιτάξτε ρε παιδιά ποιότητα. Αυτό δεν είναι ιατρική γνωμάτευση, κύριε, διαβατήριο για το προσκύνημα είναι. Αμάν! Hello, General Clark. Oh, hello, Antonis. This is Ida. How are you? I'm fine, thank you very much. General, πείτε μας δύο λόγια για το ολοκένουργιο πυραυλικό σύστημα που κατασκευάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντώνης, θα γνωρίζεις ότι έρχομαι σε δύσκολη θέση γιατί αυτά τα πράγματα είναι απόρριτα. Την άλλη πάλι όμως, είσαι σε μια κουφάλα, εκμεταλλευτή. Ξέρεις ότι σε συμπαθώ και είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Γι' αυτό και θα σου πω. Λοιπόν, φίλε μου, Αντώνης, δεν μιλάμε πλέον για ένα πυραυλικό σύστημα. No. Δεν μιλάμε για ένα όπλο. Μιλάμε, Αντώνης μου, για ένα θαύμα. Όχι και θαύμα τώρα, General. Ένα πυραυλικό σύστημα θαύμα. Θαύμα είναι το μεγαλείο του σύμπαντος. Θαύμα μπορεί να θεωρηθεί η αρμονία των πλανητών. Βρε, Αντώνης, αν το δικό μας θαύμα πέσει πάνω στην αρμονία, ξέρεις τι θα πάθει? Χτες βγουν τα μάτια απ' έξω. Οι πλανήτες θα πούν το δεσπότη Παναγιώτη. Μάλιστα. Πληροφορίες μας λένε ότι στήχησε 100 εκατομμύρια δολάρια μόνο η δοκιμαστική βολή, μα τόσα πολλά λεφτά για ένα όπλο το οποίο μπορεί καν να μην χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Πείτε μου αλήθεια, General, γιατί κατασκευάσατε αυτό το όπλο? Σου πω, Αντώνης, βάσει των στατιστικών μελετών και των ερευνών που έχουν γίνει τα τελευταία 14 ακριβώς χρόνια στον πλανήτη, το ανδρικό φύλλο έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει κάποια κρίση, κάποια προβλήματα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών βάζουν πλέον το βέλος στη φαρέτρα. Νομίζω ότι σας εννοήσα τι ακριβώς εννοείτε.
Λέω, βάζουν το βέλο στη φανέτρα, πώς το λένε στην Ελλάδα. Το σηκώνουν το σακάκι, το σηκώνουν. Α, εννοείται, την γνίζουν την γαλοπούλα. Ναι, ναι, άνοια σου, το ρουφάνε το μυδούλι. Γι' αυτό το λόγο, Αντώνη, κατασκευάστηκε αυτό το όπλο. Με κατάλαβες τώρα? Όχι, πάλι δεν κατάλαβα τι σχέση μπορεί να έχει η κατασκευή του πυροβλικού συστήματος με την καταπολέμηση του προβλήματος της αύξησης των ομοφυλοφίλων στον πλανήτη. Κοίταξε να δεις, Αντώνη. Αυτό το όπλο κατασκευάστηκε γιατί πρέπει να σφίξουν οι κόλλοι, Αντώνης. Πρέπει να σφίξουν οι κόλλοι. Το πρωί η Βασίλισσα ξύπνησε στις 7:36 ακριβώς. Φόρεσε κάτι πρόχειρο και ξεκίνησε για την πρωινή της βόλτα. Κατά τη διάρκεια της βασιλικής βόλτας, εκατοντάδες θαυμαστές της την επεφημούσαν κατά μήκος της διαδρομής. Η Βασίλισσα Σοφία επισκέφτηκε και μια παλιά της συμμαθήτρια, τη Σούλα, με την οποία καθόταν στο ίδιο θρανείο σε όλο το δημοτικό. Το γεγονός όμως πως η συμμαθήτριά της Σούλα βρέθηκε με τα χρόνια σε ένα εντελώς διαφορετικό επάγγελμα από αυτό της Βασίλισσας δημιούργησε κάποιες παρεξηγήσεις, ένα δυσάρεστο επεισόδιο που στιγμάτισε τη συνάντηση αυτή. Μετά, με τη λιμουζίνα της, πήγε σε ρομαντική ψαροταβέρνα για μεσημεριανό. Η μεγαλειοτάτη, μετά το γεύμα, την στιγμή που τελείωνε το γλυκό της, σουτζούκ λουκούμ συγκεκριμένα, αισθάνθηκε μια δυσφορία στο στομάχι. Αμέσως οι προσωπικοί της φρουροί εκένωσαν την τουαλέτα του μαγαζιού και έτσι η Βασίλισσα μπόρεσε με ασφάλεια να κάνει εμετό. Την σύνθεση του βασιλικού εμετού σε παγκόσμια αποκλειστικότητα περιγράφει στο Αμάν ο προσωπικός γιατρός της Βασίλισσας. Ο βασιλικός αμετός περιλαμβάνει κόκαλα από φαγκρί, ίχνη από τζατζίκι, λίγο μελιτζάνο σαλάτα, ένα μύδι με το κέλυφος, μία καρτοπετσέτα και ένα κουταλάκι του γλυκού ολόκληρο. Φεύγοντας από το μαγαζί, η Βασίλισσα ευχαρίστησε έναν έναν προσωπικά τους υπαλλήλους. Καθώς όμως η λιμουζίνα της την οδηγούσε προς το ξενοδοχείο, η Βασίλισσα αισθάνθηκε ένα μικρό φούσκωμα. Σταμάτησε έτσι σε παρακείμενο περίπτερο, ώστε να αγοράσει ένα ανθρακούχο ποτό. Το ήπιε, ανακουφίστηκε και έφυγε με τη λιμουζίνα της για το ξενοδοχείο, ενώ πλήθος κόσμου την επεφημούσε. Γεια σου, Σοφία. Να μας ξανάρθεις. Κυρίες και κύριοι, αργά το απόγευμα, λίγο πριν σχολάσουν οι μαθητές, εμείς είμαστε εδώ, στο αθλητικό γυμνάσιο Λύκειο των Ιωαννίνων, το οποίο συγκατοικεί, θα λέγαμε, μια που μοιράζεται την αυλή του με το παρακείμενο κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέλιο Χειροπέδα, ο οποίος είναι ο διευθυντής του σχολείου. Καλησπέρα σας, κύριε Χειροπέδα. Καλησπέρα σας. Κύριε Χειροπέδα, πώς σκοπεύετε να επιλύσετε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα, πραγματικά την συγκατοίκηση δηλαδή των μαθητών και των κρατουμένων? Πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα, κύριε δημοσιογράφη? Σας παρακαλώ, αυτό ήταν μια βασική επιδίωξη του σχολείου μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλαμε να συγκατοικήσουμε τους κρατουμένους. Πιαστήκαμε και από ένα πιλωτικό ωραιότατο πρόγραμμα. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτό το πρόγραμμα είναι σαν το χρυσό. Μας φέρνει πιο κοντά. Να μην υπάρχουν κοινωνικές τάξεις. Να είμαστε όλοι μαζί ένα πράγμα. Και έτσι βάλαμε στον ίδιο χώρο από τη μια μεριά τους μαθητές, αθώους μικρούς μαθητές, από την άλλη μεριά βάλαμε τα καθάρματα, τους βιαστές, τους παπατζίδες και σκοτώνουν κόσμο, πολιτικούς, όλους αυτούς και συγκατοικούν στον ίδιο χώρο. Και έτσι μαθαίνουν από τον άλλον όλα.
πάνε καλά. Θαυμάσιο. Βεβαίως, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω και να το τονίσω μάλιστα ότι συνεργάζομαι πολύ στενά με τον διευθυντή των αστυνομικών φυλακών εδώ των κρατουμένων, τον κύριο Κλοπίδη. Καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ καλός φίλος και πολύ καλό παιδί. Ο Νίνος. Α, ο Νίνος. Νίνο, έλα από την τηλεόραση. Έλα, Νίνο. Από την τηλεόραση. Γεια σας, κύριε Κλοπίδη. Ο διευθυντής του σχολείου λίγο πιο πριν μας είπε ότι τα παιδιά και οι κρατούμενοι συγκατοικούν, θα λέγαμε, μέσα στο πλαίσιο κάποιου πιλωτικού προγράμματος. Είναι αλήθεια αυτό? Φοβερό πρόγραμμα πιλότος. Καταπληκτικό. Για να καταλάβετε, μας έχει δοθεί πλέον η δυνατότητα να κάνουμε τα εξής. Εκδρομές όλοι μαζί, συναισθιάσεις, πάρτι, μπουφέδες, καταπληκτικά. Και το κυριότερο, εξάμηνες, ανταλλαγές μαθητών κρατουμένων. Φοβερό πρόγραμμα. Βέβαια, κύριε δημοσιογράφε, πέρσι είχαμε πάει και μια ημερήσια εκδρομή. Έστειλε την Αλικαρνασσότη. Αμάν, έχουν βγει φωτογραφίες. Και έχω μαζί μου την τάξη σου με τον κύριο Ροχάμ. Το μαγελάκι, βρε φαβάκι. Σου έχω και μια έκπληξη. Πού θα πάμε φέτος πενταήμεροι όλοι μαζί? Μη μου πεις ότι βρήκαμε το μέρος. Βέβαια. Πες, θα πάμε στο νησί Ιμπραλί, βρε. Στο Ιμπραλί, στο νησί φυλακή που ήταν ο Τσαλάν. Ναι, βρε. Αχ, πάμε να τα πούμε. Πάμε να τα πούμε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε δημοσιογράφε. Ευχαριστούμε. Μα θα πάτε τους μαθητές εκδρομής στο. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, εμείς ως δημοσιογράφοι αναρωτιόμαστε, η συγκατοίκηση αυτή έχει επηρεάσει τα μέλη της, δηλαδή τους μαθητές ή τους κρατουμένους? Για να πλησιάσουμε ένα μαθητή, να δούμε τι έχει να μας πει. Γεια σου, πουλάκι μου, πες μας σε παρακαλώ πάρα πολύ τη γνώμη σου για τους δίπλα τους κρατούμενους. Το Νικολάκι, πες να του πιάνε, πουλάκι σου, τον άρχοντα του Ε3, τον βασιλιά της Μαστούρας. Της Μαστούρας, είπες, αγόρι μου? Ναι, ρε, σάκω τώρα μια φωτιά γιατί έχω χαρμανιάσει. Μα δεν καπνίζω εγώ, παιδί μου. Ω, με χάλασες, κάτσε να δω αν έχουν δίπλα. Έτσι, Κλέπουρα, σάκω μια φωτιά να ανάψω την πουρού. Βρε, Νικολάκι, βρε, αγόρι μου. Το είπε ο κ. Δεσμοφύλακας. Να μην καπνίζουμε στο προάβλιο. Είναι ντροπή. Θα μας αποβάλουν, βρε, αγόρι μου, όλους. Άντε, ρε, φλόρε. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά από το περίφημο βαν πρόβλεψης σεισμών. Και μέσα είναι ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Βαρότσος. Κύριε Βαρότσο! Κύριε καθηγητά! Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Βαρότσο, θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την αμφιλεγόμενη μέθοδο πρόβλεψης σεισμών της ομάδας ΒΑΝ. Αμφιλεγόμενη? Ως εδώ και μην παρέκει, κύριε Τικτονίδη, σας παρακαλώ, εγώ φεύγω. Πού πάτε, κύριε Βαρότσο? Τι φταίω εγώ δηλαδή? Σας λέω, εγώ προσπαθώ απλά να μάθω την αλήθεια. Εδώ ένα σωρό συνάδελφοί σας σας κατηγορούν ότι η μέθοδος πρόβλεψης ΒΑΝ είναι αμφιλεγόμενη και αμφισβητήσιμη. Όχι, κύριε Τικτονίδη. Δεν θα σας κάνω το χατήρι. Εδώ μιλάμε ότι όλη η σεισμολογική κοινότητα ανά τον κόσμο κυριολεκτικά προσκυνάει τη μέθοδο ΒΑΝ. Και έχει ανάγκη εμένα, τον ίδιο τον άνθρωπο Βαρότσο, σε θεό της. Ιεραθέρατα της σεισμολογίας από άκρη ως την άλλη άκρη της γης. Προσκυνάνε και μαλώνουν και έρχονται. Ποιος θα μου πρωτοφυλήσει το χέρι? Να μην σας πω το πόδι, να μην σας πω. Όχι, να μην μας πείτε αν έχετε την καλή. Όχι, να σας πω, κύριε μου, διότι βγαίνουν κάτι τυχαίοι. Κάτι παπαζάς, κάτι σταυρακάκινες. Για να αμφισβητήσουν ποιον, κύριε Τεκτονίδη. Ποιον, τον Βαρότσο! Τον Βαρότσο! Αλλά άστος. Όταν πια εγώ δυστυχώς θα αδικαιωθώ, θα είναι πολύ αργά και για αυτούς και για άλλους πολλούς. Είπατε όταν θα δικαιωθείτε, δηλαδή υπονοείτε πως θα γίνει σεισμός, κύριε καθηγητά? Θέλω να μείνει μεταξύ μας. Θα γίνει. Και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλος. Μεγάλος σεισμός? Πού ακριβώς? Μα είναι δυνατόν, κύριε Τεκτονίδη, να μου κάνει τέτοιες γελίες παιδαριώδεις ερωτήσεις? Και γιατί θα έπρεπε εγώ να ξέρω πού ακριβώς θα γίνει ο σεισμός? Όταν δηλαδή βγαίνει η Έμι στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και λέει αύριο θα βρέξει. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο και τη λέτε πού θα βρέξει και τι ώρα ακριβώς. Είμαστε με τα καλά μας. Και γιατί δηλαδή να γίνει τέτοια κριτική στο Βαρότσο και να μείνει η Έμι στο απειρόβλητο? Τώρα τι γελία παραδείγματα αυτά είναι, κύριε. Δηλαδή η ίδιο είναι η βροχούλα, το ίδιο είναι ο σεισμός. Είστε με τα καλά σας, κύριε Βαρότσο? Δηλαδή από το σεισμό εδώ γίνονται ζημιές φοβερές. Πεθαίνουν άνθρωποι, χάνονται ζωές. Να θυμίσω ότι με τα πρωτοβρόχια θα βουλιάξει για ακόμα μια φορά η Αθήνα. Ότι χήμερα θα κατεβούν και θα παρασύρουν στο διάβα τους όλα τα αυτοκίνητα. Ότι περιουσίες θα χαθούν. Ότι άνθρωποι θα πνιγούν. Σας το λέω και να το θυμάστε. Αν ο σεισμός για την Ελλάδα είναι μια φορά επικίνδυνος και καταστροφικός, η βροχούλα είναι 100, κυρία μου. 100. Εντάξει, κύριε καθηγητά. Ας επιστρέψουμε στο επίσημο Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, το οποίο αμφισβητεί θρασώς και υποστηρίζει ότι η μέθοδο πρόβλημα σεισμών του ΒΑΝ είναι αναξιόπιστη. Άντε, ρε γελίε, εγώ φεύγω. Κάνε εκπομπή μόνος σου, να αλλάξει κανάλι ακόμα και μάνα σου. Τώρα πίσω λεπτό, τι φταίω εγώ, κύριε Βαρότσο? Εγώ απλά την αλήθεια προσπαθώ να μάθω. Τέλος πάντων, να θέσω την ερώτηση πιο απλά. Μπορείτε ή δεν μπορείτε να προβλέψετε τους σεισμούς? Να θυμίσω ότι τον πρόσφατο σεισμό της Αθήνας τον είχα προβλέψει το 1979. 1979, 20 χρόνια πριν δηλαδή. Ναι, ναι, και με ιδιαίτερη ακρίβεια μάλιστα, κύριε. Συγκεκριμένα, ήμουν καλεσμένος, επίτιμος καλεσμένος εισηγητής σε ένα παγκόσμιο συνέδριο σεισμολογίας στη Μογγολία το 1979. Τότε λοιπόν σηκώθηκα, πήρα το λόγο και τους είπα: στα επόμενα 20 χρόνια μεγάλος σεισμός θα πλήξει κάπου την Ελλάδα. Μίλησα τόσο συγκεκριμένα τότε, αλλά τότε όλοι γελούσαν. Τώρα πάλι που είμαι εξίσου συγκεκριμένος και κάτω του πιστικότητος, πάλι όλοι γελάνε.
Αλλά όταν θα χορεύει η γη κάτω από τα πόδια τους, όταν θα ανοίξει στα δύο το έδαφος της Αττικής και θα ρουφάει η Λαύρα μέσα ολόκληρη την Αθήνα, τότε θα φωνάζουν «Βαρόντσε, Βαρόντσε, where are you?» Αλλά θα είμαι μακριά. Θα είμαι πολύ μακριά, κύριε Τεκτονίδη. Θα είμαι κοντά σε ανθρώπους που με αγαπούν, που με σέβονται, σέβονται τη δουλειά μου και αν μη και άλλο έχουν και όλες παραλίες. Με ήλιο και θεραπεία. Γεια σας. Βαμάν! Πα-πα-πα-πα-πα. Πέμιση που ήσουν εδώ μπροστά στο συμβάν, τι ακριβώς έγινε να του καταγράψω. Τι να σας πω, κύριε Όργανο, αυτός εδώ ο άνθρωπος έρχεται με το αμάξι του σαν το δαιμονισμένο έτρεχε με 150 χιλιόμετρα, 160, 150 τουλάχιστον, δηλαδή αν το γράψετε αυτό. Εκεί από τη στροφή. Χτυπάει στο δέντρο, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Για αν τρεις στροφές έφερε το αυτοκίνητο επάνω στον αέρα, σκάει εδώ. Πετάγεται αυτός από τον μπαρμπρίζ και πέφτει εκεί που τον βλέπετε βέβαια. Ζει ο άνθρωπος, αλλά αναστατωθήκαμε εδώ στο χωριό, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, καταλάβετε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, ρε! Μάλιστα! Πάνε στα κουθί! Σας αφήνω γάνα να στατωθείτε, τραβήξτε! Να πείτε ότι βοήθησα! Ναι, τραβάω γραμμή και γράφω το συμβάν! Έχουμε ένα τραυματία ολοκληρωτικά στη μέσα στο χαντάκι πιταμένο. Δυο αναλυτικά. Πουδάρ δεξί στο χαντάκι. Τρία. Πουδάρ αριστερό στο χαντάκι. Ωραία! Τέσσερα. Σε σκάση και ακίνητος, καταγράψω συμβάν. Σερ, δεξί στο χαντάκι. Ωραία. Πέντε. Σερ αριστερό στο χαντάκι. Έξι. Κεφάλι στην... Ωραία, αυτή η καντιμιάρη να με κυνηγάει αυτή. Έξι. Κεφάλι στην αφσαλτρό... Ωραία. Στην αλφραστρο... Κεφάλι στην αφστρα... Κεφάλι... Στο χαντάκι. Αμάν! Παράξενα και επικίνδυνα πράγματα συμβαίνουν στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, στο οποίο και βρισκόμαστε. Έχει μετατραπεί σε άντρο επικίνδυνων φιδιών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κόμπρα Ανακώτα, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του σχολείου. Κύριε Ανακώτα, γεια σας. Γεια σας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, υπάρχει πραγματικά κάποιος λόγος ανησυχίας? Μα τι λέτε, αγαπητέ, δεν υπάρχει κανένα. Αμάν! Πίσω, άτιμο λιωτάρι! Πίσω, σου λοιπόν! Κάτσε κάτω! Όπως σας έλεγα λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας, πιστέψτε με. Μάλιστα, και όλα αυτά τα θηρία, τα άγρια τα οποία μας περιτριγυρίζουν, τι είναι αυτά? Αυτά να μην σας ανησυχούν καθόλου. Είναι ένα κοινοτικό πιλωτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών μας που έχει να κάνει με το να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Απλά πράγματα. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά, πείτε μου σας παρακαλώ, τι μέτρα προστασίας έχετε πάρει για τους μαθητές? Μάλιστα. Υπάρχει μόνο εξειδικευμένο προσωπικό με μάστερ, όχι απλά πράγματα, έτσι, στο σχολείο μας. Για να καταλάβετε, ο επιστάτης δούλευε 16 χρόνια δασοφύλακας στην Κένια. Βέβαια, ο κύριος Τσακ, μισό λεπτό, να τον γνωρίσετε κιόλας. Μίστερ Τσακ, Μίστερ Τσακ. Μίστερ Τσακ, σας παρακαλώ, στο Δέλτα 1 οι τερμίτες έχουν φάει τον πίνακα. Πάτε, σας παρακαλώ. Σας τα έλεγα. Κυρία Μαω Μαω, τι δουλειά έχετε πάλι εσείς εδώ? Σας είπα, όταν δίνω συνεντεύξεις, δεν θέλω να έρχεται να σκουπίζετε εδώ. Go, go, go. Γκάγκα και γκάγκα. Καλά όλα αυτά, κύριε Διευθυντά. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνος με όλα αυτά τα ανθρωποφάγα στην κυριολεξία θηρία που κυκλοφορούν ανάμεσά μας? Στο 2000 φτάσαμε, αγαπητέ. Δεν υπάρχουν πια ανθρωποφάγα ζώα, πιστέψτε με. Θα σας το πω για τελευταία φορά. Εδώ. Στο σχολείο αυτό, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, πάμε! Μην επιμένετε! Άρχισε η τρέλα. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Ξεκίνημα. Ένα, πάμε! Όχι, μην επιμένετε! Σαν το χριστιανισμό. Εντάξει, αφού γέσεις από την άλλη το σώσαμε. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, πάμε. Όχι, όχι, μην επιμένετε. Θα μπεις μέσα στο τέλος. Μέσα στο τέλος. Έλα ρε παιδιά, λίγο σοβαρή. Πάμε λοιπόν, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, πάμε. Μην επιμένετε! Σαν το χρυσταμάτι! Μην επιμένετε! Είναι πολύ λελεδική φωνή, Μάρτιν. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Μην επιμένετε, sorry. Τι βλαμμένος είσαι και εσύ. Εγώ. Όχι εγώ. Είπες σε μένα βλαμμένο. Εγώ είχα κάνει ένα τάμα. Ξεκίνησα από το χτήμα του Καραγκιόζη με τη βάρκα μου για να πάω στον Άγιο Ραφαήλ στη Μυτιλίνη. Ή στην διαδρομή.
Το έχουμε. Είχε καϊτάμαρα παρά το κτήμα του Καραγκιόζη στην Μυτιλίνη. Πάρει λάδι. Με ένα κουπί. Καλή έτσι. Εγώ είχα κάνει ένα τάμα. Ξεκίνησα από το κτήμα του Καραγκιόζη με τη βάρκα μου με ένα κουπί. Από ό,τι βλέπουμε το πέος του ασθενούς είναι κάτω από το γόνατο. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Όχι, είναι κάτω από το γόνατο. Μπράβο, ναι. Από είναι τόσο. Δεν συγχωρήσω. Ήταν ωραίο. Φτάνει κάτω από το γόνατο. Φτάνει κάτω από το γόνατο. Μάλιστα, οπότε έτσι και φορώντας παντελόνι ο ασθενής. Τι λέω να μπορώ, λέει. Αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται είναι ξεκάθαρο, είναι το πέος του ασθενή. Το πέος. Και από ό,τι βλέπετε φτάνει κάτω από το γόνατο. Το πέος. Μια ζέσκιν βούπριεστης γαγκάριν τα χαρωμενόφκι, μια βιάλε τα μάρι μπέκαν βουμπαζίν, πράς τα ζελιάμ ζεμιά. Είναι απόρριτα αυτά τα πράγματα, αλλά είσαι πολύ καλό παιδί, ρε Μπαγάσα. Πώς με ρίχνεις πάντα? Θα σου πω, Αντώνης, δεν μιλάμε για όπλα. Την άλλη πάλι όμως, το μυαλό μου διχάζεται. Είσαι τόσο καλό παιδί, ρε Μπαγάσα. Θα σου πω, Αντώνης, δεν μιλάμε για όπλα. Κοίταξε, Αντώνης, δεν μιλάμε πλέον για όπλο. θα μείνουμε εδώ για πάντα. Αν το δικό μας θα... Ρε, αυτή δεν είναι η κοπέλα που έχετε εδώ? Ναι. Και καλά. Τι βαλίτσα, τι πόγος είναι.